Ξεκινάει η συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων και της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Ισότητας Νεολαίας και Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Το θέμα της ημερήσιας διάταξης είναι το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων, Δράσεις και Προοπτικές. Έχουμε ομιλητές. Ήθελα να πω ότι η επαφή που είχαμε με τη διοίκηση του σώματος, παρακαλώ ισχύα, παρακαλώ, καλημέρα, η συνάντηση που είχαμε πριν λίγους μήνες με την διοίκηση του ιστορικού αυτού σώματος, παρακαλώ πολύ ησυχία, ήτανε παραγωγική και θεωρήσαμε ότι θα ήτανε εξαιρετικά ενδιαφέρον να αναπτυχθεί μια ειδική συνεδρία, σε μια ειδική συνεδρίαση η περιγραφή και οι δράσεις, ο τύπος, οι κατευθύνσεις, οι προοπτικές, οι σκέψεις, οι στρατηγικοί σχεδιασμοί του ιστορικού αυτού σώματος που σχετίζεται και με τον πολιτισμό της χώρας και με την με την κοινωνία. Η συζήτηση σήμερα θα περιλάβει, ως κύριο κορμό της θα έχει τις εισηγήσεις του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΕΠ, του κυρίου Ισίδωρου Κανέτη, και στη συνέχεια του Γενικού Εφόρου του ΣΕΠ, του κυρίου Χριστόφορου Μητρομάρα. Θα γίνει στη συνέχεια η τοποθέτηση των κομμάτων και των συναδέλφων βουλευτών, οι περισσότεροι από τους οποίους είχαν μια προσωπική εμπειρία, μια προσωπική εμπλοκή, βέβαια στον απότατο χρόνο, στα παιδικά τους χρόνια, που απέχουν πάρα πολύ από τη σημερινή συνθήκη και τη σημερινή φάση, αλλά εντούτοις η μακρά μνήμη είναι η πιο ισχυρή. Λοιπόν, να έρθει στο βήμα ο κύριος Κανέτης, να πω επίσης ότι παρευρίσκονται ο κύριος Κωνσταντίνος Εφρεμίδης, ο οποίος είναι ο Σύμβουλος Δημοσίων Σχέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, ο κύριος Προμπονάς, μέλος, Παντελής Προμπονάς, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ο κύριος Αθανάσιος Ευσταθίου, μόνιμος βοηθός Γενικός Έφορος, Ιωάννης Τζεν, πρώην πρόεδρος του ΔΟΥΣΟΥ και υπεύθυνος για την Ελληνική Προσκοπική Κοινοβουλευτική Ένωση, και η κυρία Μαρία Μπενά, υπεύθυνη επικοινωνίας. Λοιπόν, να έρθει στο βήμα ο κύριος Ισίδωρος Κανέτης, πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΕΠ, για 15 λεπτά. Με ανοχή. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι βουλευτές, είναι μεγάλη τιμή για μένα να παρουσιάσω εν συντομία την ιστορία λίγο του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων και την νομική της, το νομικό της καθεστώς, και να δώσω μετά το λόγο στον γενικό μας έφορο, στη νέα γενιά, ο οποίος θα παρουσιάσει και την δουλειά που γίνεται σήμερα στους Έλληνες Προσκόπους. Είμαστε λοιπόν σε παγκόσμιο επίπεδο η μεγαλύτερη εθελοντική κίνηση νέων. Αριθμούμε 40 εκατομμύρια μέλη σε παγκόσμιο επίπεδο και είμαστε σχεδόν σε όλες τις υπαρκτές δημοκρατικές χώρες του κόσμου. Το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων ιδρύθηκε το 1910. Ιδρυτής του ήταν ο Αθανάσιος Λευκαδίτης, γυμναστής στο επάγγελμα, ο οποίος σε ένα ταξίδι του στο Λονδίνο συνάντησε τους πρώτους προσκόπους εκεί, τους Βρετανούς. Του άρεσε η ιδέα των νέων να μετέχουν στα κοινά, στη ζωή Πέθρου, και θεώρησε ότι θα ήταν ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο για την νεότητα της Ελλάδας το 1910. Μετέφερε την ιδέα αυτή στην Ελλάδα και έτσι με την βοήθεια τότε και την αγκαλιά του μεγάλου Ελευθέριου Βενιζέλου ιδρύθηκε το 1910 το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων. Ο Ελευθέριος Βενιζέλος το αγκάλιασε, όπως σας είπα, αμέσως. Μας βοήθησε τότε στο ξεκίνημα, έφτιαξε και τον αντίστοιχο νόμο και κατοχύρωσε και την ονομασία πρόσκοπος, αλλά και το ένα αριστεύει το ρητό μας και το προσκοπικό έμβλημα.
Μαζί με τον Ελευθέριο Βενιζέλο, τα δύσκολα χρόνια των Βαλκανικών πολέμων, υπήρξε μια παρέα ανθρώπων με πρωτεργάτη τον Κωνσταντίνο Μελά, οι οποίοι μαζί με την απελευθέρωση των τότε ελληνικών εδαφών, ίδρυαν όπου πήγαιναν ελληνικές προσκοπικές ομάδες. Το αποτέλεσμα είναι να εξαπλωθεί ο προσκοπισμός πάρα πολύ γρήγορα και να μεταφερθεί και στη Μικρά Ασία απέναντι. Εκεί βέβαια, μετά την καταστροφή, βλέπουμε ότι οι Έλληνες πρόσκοποι αφιερώνουν και τη ζωή τους και θυσιάζονται για την πίστη τους. Έχουμε και την μεγαλύτερη, αν θέλετε, θυσία ανάμεσα στα άλλα, στα Ειδίνη και στα Σόκια, και εκεί το Σώμα Προσκόπων τιμήθηκε και με το μετάλλιο στρατιωτικής αξίας. Αμέσως μετά και με την μεγάλη προσέλευση των προσφύγων γίνεται μια τεράστια προσπάθεια και βλέπουμε ότι ο προσκοπισμός εξαπλώνεται κυρίως στα προσφυγικά μέρη, στις γειτονιές του Πειραιά, στη Βόρειο Ελλάδα, και αλλάζει λίγο και ο τρόπος του προσκοπισμού από εκεί που στη δεκαετία, την πρώτη 1910 με 1920, ήταν περισσότερο προς μια κοινωνία έτσι λίγο πιο, αν θέλετε, ανεκτική. Βλέπουμε ότι προσπαθεί να ενσωματώσει όλα τα παιδιά των προσφύγων, τα οποία έχουν έρθει ρακένδυτα, και αλλάζει λίγο και τη μορφή του. Το 1928 αναλαμβάνει πρωταγωνιστικό ρόλο ο Αντώνης Μπενάκης, ερχόμενος από την Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου, μεγάλος χορηγός του σώματος, ο οποίος με την οικονομική άνεση που τον διακρίνει εκείνη την εποχή μας βοηθά πάρα πολύ στην εξάπλωσή του. Με την έλευση της δικτατορίας του Ιωάννη Μεταξά στις 4 Αυγούστου, ο ελληνικός προσκοπισμός διαλύεται και δημιουργείται και ενσωματώνεται στην Αιών. Οι περισσότεροι από τους αρχηγούς μας παρετούνται και αμέσως μετά το 1941-1942, με την μεγάλη πείνα που έρχεται στην Αθήνα, αρχίζουν και επανεντάσσονται και λειτουργούν τα πρώτα συζήτια της ΕΟΧΑ. Επίσης, πολλά στελέχη μας εντάσσονται στις ομάδες της Εθνικής Αντίστασης, θυσιάζονται και υποστηρίζουν και το στρατό και τους πολίτες και προσπαθούν να βοηθήσουν όσο μπορούν καλύτερα την δύσκολη εκείνη περίοδο. Από το 1947 έως το 1967, ίσως είναι η καλύτερη περίοδος του προσκοπισμού. Υπάρχει μια τεράστια άνθηση μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Εξαπλώνεται ο προσκοπισμός με τη βοήθεια του κράτους τότε και με την βοήθεια του Υπουργείου Παιδείας, στο οποίο ανήκουμε και υπαγόμαστε και μέχρι σήμερα, και θεωρείται ότι ο προσκοπισμός βοηθάει στην ένταξη των παιδιών στην κοινωνία. Έτσι βλέπουμε να αυξάνεται ο αριθμός μας σε πανελλήνιο επίπεδο και να δημιουργούνται προσκοπικές ομάδες σε όλη την Ελλάδα, ακόμη και στα μικρότερα χωριά. Κυρίαρχο και μεγαλύτερο γεγονός είναι ότι το 1963 ο ελληνικός προσκοπισμός αναλαμβάνει να φτιάξει και να διοργανώσει το 11ο Παγκόσμιο Προσκοπικό Τζάμπορι. Τα προσκοπικά τζάμπορι είναι κάτι σαν τις Ολυμπιάδες, παρόμοιο, τα οποία έχουν ιδρυθεί από το 1922 και γίνονται ανά 4 χρόνια. Έτσι, στο Μαραθώνα μαζεύονται 15.000 πρόσκοποι από 91 χώρες και είναι ένα γεγονός το οποίο διαφημίζει την τότε μικρή Ελλάδα σε όλο τον κόσμο. Από το 1974 και μετά αλλάζει και η μορφή μας, ενώ μέχρι το 1974 υπαγόμασταν απευθείας στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και το Υπουργείο διόριζε τα διοικητικά συμβούλια ανά διετία ή τετραετία. Από το 1974 αλλάζει ο νόμος και από το 1974 μέχρι σήμερα υπάρχει ένα διοικητικό συμβούλιο το οποίο εκλέγεται τα 4 χρόνια από μια γενική συνέλευση, στην οποία εκπροσωπούνται 350 στελέχη μας από όλη την Ελλάδα. Δηλαδή κάθε περιφέρεια της χώρας, ανάλογα τη δύναμή της, στέλνει εκπροσώπους στη γενική συνέλευση, η οποία είναι και το όργανο το οποίο διοικεί το σώμα μέσα από το διοικητικό συμβούλιο. Η Γενική Συνέλευση γίνεται τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, όπου γίνεται ο απολογισμός και τα γνωστά και παίρνει τις αποφάσεις. Εάν χρειαστεί, γίνεται και δεύτερη ή τρίτη φορά. Συνεχίζουμε βέβαια να εποπτευόμαστε από το Υπουργείο Παιδείας.
Η οικονομική μας διαχείριση ελέγχεται από το ελεγκτικό συνέδριο και εδώ και 3 χρόνια, για να έχουμε ακόμη περισσότερη διαφάνεια, έχουμε ορίσει μέσα από τη Γενική Συνέλευση να υπάρχει εταιρεία ορκωτών λογιστών η οποία να ελέγχει πλήρως τον ισολογισμό μας και να δημοσιοποιεί τα αποτελέσματα μέσα από τις εφημερίδες. Έτσι λοιπόν είμαστε πλήρως οικονομικά διάφανοι. Θέλω να πω ότι μέχρι και το 90 περίπου υπήρχε μια επιχορήγηση από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας η οποία τα τελευταία χρόνια δυστυχώς για μας δεν υπάρχει. Το ευτύχημα είναι ότι κατορθώσαμε και αναπτύξαμε δικούς μας οικονομικούς πόρους και είμαστε σχεδόν οικονομικά αυτάρκης. Προσπαθούμε βέβαια ό,τι μαζεύουμε να το μοιράζουμε πάλι στα παιδιά μας για το καλό της ελληνικής νεολαίας. Σαν Σωμελλήνων Προσκόπων μετέχουμε και στο ΕΣΟΝΕ και στο ΕΣΥΝ, το Εθνικό Συμβούλιο Νεολαίας. Μετέχουμε στο Συνήγορο του Παιδιού και σε πολλά άλλα δίκτυα τα οποία έχουν σχέση κυρίως με το παιδί και τη νεότητα. Ένα σημαντικό επίσης για αυτούς που υπήρξαν παλαιοί πρόσκοποι είναι ότι από το 1977 και μετά, παλιότερα από την ίδρυσή του μέχρι και το 1974 ή το 1977, το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων, όπως λέει και η λέξη, ήταν μόνο για αγόρια. Από το 1977 και 7 έχουμε δεχθεί και κορίτσια στις τάξεις μας και τα τελευταία χρόνια μπορώ να πω ότι η αναλογία είναι περισσότερα κορίτσια από αγόρια. Βέβαια, τα στελέχη μας μετά συνήθως παραμένουν στην κίνηση οι άνδρες και όχι οι κοπέλες. Δηλαδή βλέπουμε ότι ενώ μέχρι τα 25 έχουμε μια ισοτιμία και ένα ισοβαρές μεταξύ νέων και νεανίδων, από τα 25 και μετά συνήθως οι κοπέλες, οι κυρίες δεν συνεχίζουν και είναι ένα θέμα που θέλουμε να δούμε πώς θα το αντιμετωπίσουμε. Αυτά από μένα εν συντομία. Θα είμαι εδώ και μετά να απαντήσω σε ερωτήσεις σας. Ήθελα να δώσω τώρα το λόγο στον γενικό μας έφορο, τον κύριο Χριστόφορο Μητρομάρα. Θα μου επιτρέψετε να τον δώσω εγώ το λόγο. Συγγνώμη, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ. Στη νέα γενιά μας. Ο κύριος Μητρομάρας λοιπόν έχει το λόγο. Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε, αξιότιμες κυρίες και κύριοι βουλευτές. Σήμερα ο ελληνικός προσκοπισμός αριθμεί περίπου 25.000 μέλη σε όλη την επικράτεια, εκ των οποίων 8.000 είναι ενήλικοι εθελοντές, τα ενήλικα στελέχη μας, οι οποίοι έχουν πάρει στις πλάτες τους το μεγάλο έργο του να εφαρμόσουν το προσκοπικό πρόγραμμα. Είναι σημαντικό να πούμε εδώ ότι αυτοί οι άνθρωποι εθελοντές αφιερώνουν πάρα πολύ χρόνο από τον διαθέσιμό τους, ώστε κάθε εβδομάδα να συμμετέχουν στις δραστηριότητες του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων στην κάθε γειτονιά που δραστηριοποιούνται και να κάνουν το προσκοπικό παιχνίδι μαζί με τα παιδιά. Δηλαδή δεν είναι απλά εθελοντές οι οποίοι θα ασχοληθούν μία στο τόσο, αλλά έχουν δεσμευθεί και το κάνουν πράξη. Κάθε Σαββατοκύριακο αφιερώνουν περίπου 4-5 ώρες για τις δραστηριότητες τις προσκοπικές, οι οποίες βέβαια και μέσα στην εβδομάδα τις καθημερινές απαιτούν προετοιμασία από τους ίδιους. Πάλι ο καθένας μετά τη δουλειά του, μετά τις σπουδές του, μετά τις παρέες του, έχει δεσμευθεί και το κάνει μέσα από την καρδιά του και αφιερώνει χρόνο για να υλοποιήσει τα προγράμματα τα προσκοπικά. Αυτή τη στιγμή η παρουσία μας στην Ελλάδα είναι σε περίπου 350 διαφορετικές γειτονιές. Περίπου το 40% της παρουσίας μας είναι στην Αττική και το υπόλοιπο 60% είναι κατανεμημένο σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα. Σχεδόν σε κάθε σημείο της χώρας υπάρχει προσκοπισμός από τον Εύρο μέχρι την Κέρκυρα, στην Κρήτη, στην Ρόδο. Σε κάθε σημείο σχεδόν της χώρας υπάρχει προσκοπισμός και βέβαια υπάρχουν ελληνικά προσκοπικά συστήματα στον απόδημο ελληνισμό. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν Έλληνες πρόσκοποι στην Αλεξάνδρεια και στο Κάιρο της Αιγύπτου, στη Γαλλία, στο Παρίσι και υπάρχουν και κάποιοι πρόσκοποι ακόμα και στην Αυστραλία. Έχουμε υπολογίσει ότι οι ενήλικοι εθελοντές μας έχουν προσφέρει περίπου 6,5 εκατομμύρια ώρες εθελοντικής εργασίας, η οποία ίσως δεν φαίνεται και δεν
είναι έτσι δημοσιοποιημένοι, το οποίο είναι και συνειδητό, διότι όπως σας είπα και πριν, δεν το κάνουν για να κερδίσουν οι ίδιοι κάτι, το κάνουν ακριβώς γιατί θέλουν να προσφέρουν στη νεολαία και θέλουν να προσφέρουν διότι οι ίδιοι περισσότεροι ως παιδιά ήταν πρόσκοποι, έχουν αποκτήσει βιώματα, έχουν αποκτήσει εμπειρίες, τις οποίες θέλουν να μεταδώσουν και στις νεότερες γενιές. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό ότι οι πόροι τους οποίους έχει το Σώμα Αλληλοπροσκόπων είναι σχετικά περιορισμένοι και προέρχονται κατά κύριο λόγο από τις συνδρομές των συμμετεχόντων. Άρα λοιπόν η αξιοποίηση τους γίνεται με ιδιαίτερη φιδό και προσπαθούμε πάντα να πιάνει αποτέλεσμα. Οι προσκοπικές δραστηριότητες είναι πάρα πολλές και ακουμπάν κάθε επίπεδο ανθρώπινης δραστηριότητας. Από τη ζωή πέθρου, τη ζωή στη φύση, η οποία μας χαρακτηρίζει ως Έλληνες, ως προσκόπους παγκοσμίως, μέχρι και δραστηριότητες πολιτιστικού χαρακτήρα, αθλητικού χαρακτήρα, κοινωνικής προσφοράς προς το κοινωνικό σύνολο και προς τον συνάνθρωπο. Είναι δράσεις περιπέτειας για τους νέους, αναρρίχηση, ράφτινγκ, πεζοπορίες, ορειβασίες, πράγματα που κεντρίζουν το ενδιαφέρον σε κάθε ηλικία, πολύ παιχνίδι για τα μικρότερα παιδιά και βέβαια για τους μεγαλύτερους εστιάζουμε στην έρευνα, στο να ενταχθούν στο κοινωνικό σύνολο, να δουν πώς οι ίδιοι μπορούν να προσφέρουν μέσα από τις δυνάμεις τους. Τα προγράμματά μας είναι διαμορφωμένα ανάλογα την ηλικία κάθε παιδιού. Έχουμε 4 κλάδους, τα λυκόπουλα τα γνωστά που είναι κυρίως τα παιδιά Δευτέρας με Πέμπτης Δημοτικού, οι πρόσκοποι που είναι παιδιά Έκτης Δημοτικού με Τρίτη Γυμνασίου, οι ανιχνευτές που είναι έφηβοι Πρώτης Ηλικίου με Τρίτης Ηλικίου και οι νέοι ηλικίας 18-26 ετών. Οι δραστηριότητες μας είναι επιστημονικά σχεδιασμένες, θα λέγαμε, κατά δύο τρόπους ώστε να ακουμπούν στην ηλικία του κάθε παιδιού. Έτσι λοιπόν, στα μικρότερα παιδιά υπάρχει πάρα πολύ παιχνίδι το οποίο θέλουμε να εξάπτει τη φαντασία τους. Στα παιδιά του γυμνασίου μας ενδιαφέρει οι δραστηριότητες μας να αποπνέουν περιπέτεια, που είναι αυτή η οποία κινητοποιεί αυτές τις ηλικίες. Στην ηλικία του λυκείου, που οι νέοι ψάχνονται να βρουν το ρόλο τους σε μια κοινωνία, μας ενδιαφέρει να έχουν αυτή τη δυνατότητα να γνωρίσουν πράγματα, καταστάσεις, θεσμούς, οι ίδιοι να προσπαθήσουν να βρουν ιδέες για το πώς θα μπορούσαν να συνδράμουν στο κοινωνικό σύνολο και όλο αυτό να το παρουσιάσουν και να καταθέσουν δικιά τους πρόταση για το τι μπορούν να κάνουν οι ίδιοι για την κοινωνία μας. Υπάρχουν στους προσκόπους και 2 ειδικότητες, οι αεροπρόσκοποι και οι ναυτοπρόσκοποι, οι οποίοι ουσιαστικά δεν διαφοροποιούνται, απλά δίνουν μια μεγαλύτερη έμφαση οι μεν αεροπρόσκοποι σε δραστηριότητες που έχουν σχέση με το φυσικό περιβάλλον σε ό,τι έχει να κάνει με τον αέρα και για παράδειγμα έχουν δραστηριότητες που περιλαμβάνουν πτήσεις με αλεξίπτωτα, πτήσεις με μικρά αεροσκάφη, γνωριμία με τον αέρα γενικά. Αντίστοιχα, οι ναυτοπρόσκοποι μας δίνουν μια μεγαλύτερη έμφαση σε δραστηριότητες σχετικά με την θάλασσα, με το θαλάσσιο στοιχείο και κάνουν δραστηριότητες όπως κοπηλασία, ιστιοπλοεία, με λέμβους παραδοσιακές και μάλιστα πρόσφατα αναγνωρισμένες παραδοσιακές από το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, μέσω των οποίων συνεχίζουν την μεγάλη ναυτική παράδοση της χώρας. Θα λέγαμε ότι η δραστηριότητα η προσκοπική έχει 3 βασικούς άξονες, την προστασία του περιβάλλοντος, την κοινωνική προσφορά και την διαβίου μάθηση. Σε επίπεδο προστασίας περιβάλλοντος, κεντρικό στοιχείο αυτού που θέλουμε να πετύχουμε είναι από μικρή ηλικία τα παιδιά και στη συνέχεια οι έφηβοι και οι νέοι να μαθαίνουν, να αγαπούν, να προστατεύουν τη φύση, να κάνουν δραστηριότητες οι οποίες αποσκοπούν ακριβώς στην προστασία του περιβάλλοντος, στο να ευαισθητοποιηθούν στο πώς πρέπει να συμπεριφέρονται ώστε οι ίδιοι μόνοι τους να φροντίζουν για την προστασία του περιβάλλοντος και πάντα είναι πρωτοπόροι σε έργα τοπικής κλίμακας που έχουν να κάνουν με το περιβάλλον. Θα βλέπαμε εκεί δραστηριότητες όπως δεντροφυτεύσεις, δράσεις σχετικά με την ανακύκλωση. Είναι πάντα παρόντες σε όλα τα καλέσματα για αναδασώσεις οποτεδήποτε αυτές οργανώνονται, είτε με πρωτοβουλία άλλων φορέων είτε με πρωτοβουλία του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων, και πάντα σε κάθε δραστηριότητά μας η περιβαλλοντική προστασία και ευαισθητοποίηση είναι παρούσα, γιατί θεωρούμε ότι έτσι όταν καλλιεργούμε αυτή τη συνείδηση από μικρή ηλικία έχουμε αποτελέσματα και στο μέλλον. Ακριβώς στο κομμάτι της προστασίας περιβάλλοντος εντοπίζουμε και τις πάρα πολλές δραστηριότητές μας.
καθότι θεωρούμε ότι η ζωή στη φύση προσφέρει μοναδικές εμπειρίες και μοναδικά βιώματα σε ένα νέο άνθρωπο και πραγματικά έτσι μπορεί να γνωρίσει καλύτερα και τις δυνάμεις του ίδιους, αλλά και να γνωρίσει τα τοπία, τις ομορφιές της χώρας μας και πραγματικά να βιώσει τον προσκοπισμό σε όλο το μεγαλείο. Σε επίπεδο κοινωνικής προσφοράς, παγκοσμίως ο προσκοπισμός θεωρεί ως βασικό μέλημά του να προσφέρει στο κοινωνικό σύνολο. Το όραμα του προσκοπισμού, η αποστολή του προσκοπισμού είναι να βοηθήσει, να συμβάλλει στο να δημιουργηθούν χρήσιμοι και ενεργοί πολίτες, οι οποίοι θα συμβάλλουν στο να οικοδομήσουμε έναν καλύτερο κόσμο. Αυτό προσπαθούμε να το πετύχουμε όταν εμείς ήδη γινόμαστε καλύτεροι. Θεωρούμε ότι αν όλοι μας γίνουμε καλύτεροι, τότε και ο κόσμος μας θα γίνει καλύτερος. Έτσι λοιπόν, οι πρόσκοποι είναι οι προτεργάτες του εθελοντισμού σε παγκόσμιο επίπεδο και στην Ελλάδα είναι οι εθελοντές οι οποίοι επί πάρα πολλά χρόνια, όπως είπαμε και στην αρχή, επί πάρα πολλές ώρες προσφέρουν εθελοντικά και αθόρυβα. Βεβαίως, είναι πάντα παρόντες και ανταποκρίνονται άμεσα όταν καλούνται από την πολιτεία να συνδράμουν σε περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών. Πρόσφατα, μάλιστα, στα τέλη του 2017, οι πρόσκοποι της Δυτικής Αττικής επί πάρα πολλές ημέρες ήταν παρόντες στις καταστροφικές πλημμύρες που πλήξαν τους συνανθρώπους μας και αθόρυβα προσπαθήσαν να συνδράμουν το έργο της τοπικής αυτοδιοίκησης και της πολιτείας στο να ανακουφίσουν τους πληγέντες από τη δυστυχία τους και μείναν εκεί επί περίπου 10 ημέρες χωρίς ιδιαίτερο κάλεσμα, το θεωρούσαν χρέος τους να παρουσιαστούν από την πρώτη στιγμή. Αντίστοιχα, το καλοκαίρι στις καταστροφικές πυρκαγιές της Ανατολικής Αττικής και πάλι οι Έλληνες πρόσκοποι συνδράμανε το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων όπου τους ζητήθηκε. Πάντοτε βέβαια σε βοηθητικές εργασίες, εκεί δηλαδή πραγματικά που μπορούμε να κάνουμε μια δουλειά η οποία μπορεί να φαίνεται εύκολη, αλλά παρόλα αυτά χρειάζεται ανθρώπινα χέρια για να γίνει. Και ακριβώς αυτό βοηθούν οι πρόσκοποι. Πάντοτε, οποτεδήποτε προκύπτει σε τοπικό επίπεδο μία έκτακτη ανάγκη, γνωρίζουν και οι τοπικοί άρχοντες ότι μπορούν να στηριχθούν στους προσκόπους και να πάρουν από αυτούς πολύτιμη βοήθεια. Σε επίπεδο κοινωνικής προσφοράς, πάντοτε οι Έλληνες πρόσκοποι δείχναν έμπρακτο ενδιαφέρον πώς μπορούν να βοηθήσουν τον συνάνθρωπο. Είτε αυτό έχει να κάνει με βοήθεια σε ανθρώπους που έχουν ανάγκη, οργανώνοντας και βοηθώντας σε κοινωνικά παντοπολία των Δήμων σε κάθε περιοχή, είτε διοργανώνοντας δράσεις με σκοπό να συγκεντρωθούν υλικά τα οποία θα μπορούσαν μετά μέσω φορέων που ασχολούνται με αυτό να διανεμηθούν πάλι σε οικογένειες που έχουν πρόβλημα, είτε σε συνεργασίες με άλλες εθελοντικές οργανώσεις όπως οι Γιατροί του Κόσμου ή το Χαμόγελο του Παιδιού ή η Ένωση Μαζί για το Παιδί. Υπάρχει στενή συνεργασία μας ούτως ώστε να μπορούμε και εμείς να βοηθούμε όπου υπάρχει πεδίο συνεργασίας και πραγματικής βοήθειας. Είναι σημαντικό να σημειώσουμε ότι οι Έλληνες πρόσκοποι είχαν από την αρχή που ξέσπασε η προσφυγική κρίση στη χώρα μας μία ιδιαίτερη ενασχόληση με το θέμα αυτό. Η παρουσία των προσκόπων ήταν έντονη και στις υποδομές που είχαν οργανωθεί από την πολιτεία στην Αττική, αρχικά στο Γαλάτσι, μετά στο Ελληνικό, αλλά βέβαια ήταν πολύ έντονη και στους τόπους όπου υπήρχαν οι ροές των προσφύγων, δηλαδή στη Μυτιλίνη, στη Χίο, στην ΚΟ, στην Ιδωμένη. Οι Έλληνες πρόσκοποι εκεί δώσαν τον καλύτερο τους σε αυτό, πάντοτε υπό την καθοδήγηση της πολιτείας και γι' αυτό μάλιστα τιμήθηκαν από τον τότε Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, τον κύριο Μπαν Κιν Μουν, όταν επισκέφτηκε τη Μυτιλίνη. Πραγματικά ήταν μια μεγάλη εμπειρία και για τους ίδιους τους νέους μας, οι οποίοι είδαν ένα σύγχρονο κοινωνικό ζήτημα σε κάθε διάστασή του και εξ αρχής θεώρησαν υποχρέωσή τους να βοηθήσουν κυρίως στα παιδιά των προσφύγων, τα οποία, για τα οποία οργανώθηκαν δραστηριότητες για την ηλικία τους, ούτως ώστε και αυτά να ξεχαστούν λίγο από το δράμα που είχαν βιώσει από τον πόλεμο στη Συρία και ερχόμενοι στην Ελλάδα. Ταυτόχρονα, από το 2016, με χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από το πρόγραμμα Erasmus Plus, το Σώμα Έλληνων Προσκόπων έχει αναλάβει την πρωτοβουλία και οργανώνει το πρόγραμμα Time to be Welcome, στο οποίο εθελοντές από όλη την Ευρώπη και από θελητικούς οργανισμούς της Ευρώπης έχουν έρθει στην Ελλάδα
και απασχολούνται θελοντικά σε δομές προσφύγων, κυρίως στο κομμάτι της δημιουργικής απασχόλησης των παιδιών των προσφύγων. Αυτό το πρόγραμμα τρέχει αυτή την περίοδο σε αρκετές δομές στην Αττική και είναι σημαντικό διότι δίδεται ευκαιρία σε μη Έλληνες, Ευρωπαίους εθελοντές να γνωρίσουν από κοντά το πρόβλημα της προσφυγικής κρίσης και να συνδράμουν και αυτοί σε ό,τι κάνουμε στην Ελλάδα. Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο είναι ότι η κοινωνική δράση των προσκόπων γίνεται σε τοπικό επίπεδο σε κάθε σημείο της χώρας. Έτσι λοιπόν επιλέγουμε να μην διοργανώνουμε πολλές πανελλήνιες δραστηριότητες σχετικές με αυτό το αντικείμενο, αλλά θεωρούμε πιο σημαντικό να υπάρχει κοινωνική τοπική παρέμβαση σε κάθε γειτονιά, γιατί πραγματικά εκεί υπάρχει μεγαλύτερη αξία και μεγαλύτερη δυνατότητα να βοηθήσουμε το τοπικό κοινωνικό σύνολο. Εδώ ενδεικτικά φαίνονται κάποιες δραστηριότητες σε διάφορες γειτονιές της χώρας, οι οποίες έχουν γίνει στο πλαίσιο του προγράμματος «Να βοηθώ», που τρέχουν οι Έλληνες πρόσκοποι, το οποίο αποσκοπεί στο να προσφέρουμε οποιαδήποτε μικρή βοήθεια μπορούμε σε οτιδήποτε μπορεί να χρειαστεί σε κάθε τοπική κοινωνία. Τέλος, ο άξονας, ο τελευταίος των οποίων είναι σημαντική δραστηριότητα των Ελλήνων προσκόπων, είναι η διαβίου μάθηση. Είναι ένας οργανισμός μάθησης. Το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων παρέχει εκπαίδευση στα μέλη του, η οποία αποσκοπεί στο να βοηθήσει τους νέους να διαμορφώσουν μια σφαιρική, να αποκτήσουν μια σφαιρική γνώση, να διαμορφώσουν μια σφαιρική προσωπικότητα, η οποία ακριβώς θα τους βοηθήσει ώστε να γίνουν χρήσιμοι και ενεργοί πολίτες στο αύριο, είτε συνεχίσουν να είναι μέλη του προσκοπισμού, είτε δεν συνεχίσουν στην κίνηση. Αυτό λοιπόν που ενδιαφέρει είναι ο ίδιος ο νέος να αποκτήσει όλα εκείνα τα εφόδια, τις ικανότητες και τις δεξιότητες, οι οποίες θα τον βοηθήσουν στη μετέπειτα ζωή του. Στο πλαίσιο αυτό έχουμε αναπτύξει εκπαιδευτικά προγράμματα σύγχρονα, που περιλαμβάνουν και σύγχρονη και ασύγχρονη εκπαίδευση, την οποία παρέχουμε στα μέλη μας ως επιτοπλίστων δωρεάν, προσπαθώντας να τους δώσουμε τα κατάλληλα στοιχεία και για να μάθουν, να ξέρουν πώς πρέπει να κάνουν το προσκοπικό πρόγραμμα σε παιδιά, και σε αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία ότι δίνουμε έμφαση στην ασφάλεια των παιδιών και στο Safe from Harm, το οποίο έχουμε εντάξει στα εκπαιδευτικά μας προγράμματα, και βέβαια στο πώς μπορούν να βοηθήσουν τα παιδιά και τους νέους να γίνουν χρήσιμοι και ενεργοί πολίτες. Υπάρχουν πολλές έρευνες οι οποίες έχουν αποδείξει ότι ο προσκοπισμός συμβάλλει θετικά στη ζωή των νέων ανθρώπων, οι οποίες είναι στη διάθεσή σας και μπορούμε να τις δούμε και πιο αναλυτικά. Και βέβαια είναι σημαντικό ότι ειδικά η εκπαίδευσή μας είναι αναγνωρισμένη από θεσμικούς φορείς, πιστοποιημένη και για τη μεθοδολογία της και για το περιεχόμενό της. Το έργο των Ελλήνων Προσκόπων θεωρούμε ότι βοηθάει τους νέους και τις νέες να κερδίσουν κάτι από αυτό, το οποίο κυρίως θα τους βοηθήσει στην ζωή τους, την επαγγελματική και την κοινωνική. Για μας αυτό είναι το πιο σημαντικό και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε τα 110 χρόνια της ιστορίας μας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ για την αναλυτική περιγραφή. Να πω ότι η Βουλή ενισχύει με απόφαση και του κυρίου Προέδρου, ενισχύει το Σωματείο φέτος, και νομίζω ότι και η δυνατότητα που δίνει, πέρα από την οικονομική ενίσχυση, και η δυνατότητα που δίνει να αναπτύξουν τις θέσεις και τις κατευθύνσεις και τη φυσιογνωμία, νομίζω ότι αποτελεί ουσιαστική ενίσχυση, και πέρα από την οικονομική που έχει υπάρξει, η ουσιαστική ενίσχυση είναι και η δυνατότητα που δίνεται στο Σώμα να αναπτύξει τις θέσεις, τις προοπτικές του και να περιγράψει ευκρινέστερα τις δυνατότητες και τα φυσιογνωμικά του χαρακτηριστικά, που τους γάλλους αλλάζουν και εξελίσσονται στον χρόνο. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε με τις τοποθετήσεις που ενέχουν πιθανόν και ερωτήσεις, και τις οποίες πρέπει να σημειώνετε, αγαπητοί κύριοι, και να απαντήσετε στο τέλος, με τις τοποθετήσεις των κομμάτων.
Εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ, νομίζω, ο κύριος Πάντζας. Ποιος είναι ορισμένος? Ποιος θέλει να μιλήσει εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ? Ο κύριος Εμμανουηλίδης. Ορίστε. Ναι, καταρχάς να καλωσορίσουμε τους φιλοξενουμένους. Ενδιαφέρουσα οπωσδήποτε η ενημέρωση που προσφέρθηκε στο σώμα. Ο θεσμός του προσκοπισμού πράγματι έχει ενδιαφέρον, υπό την έννοια ότι είναι μια λειτουργία που σε κρίσιμες ηλικίες για τον άνθρωπο παρέχει στοιχεία κοινωνικοποίησης. Η δομή είναι τέτοια που θα έλεγα ότι δίνει τη δυνατότητα σε νέα παιδιά να ζήσουν σε πνεύμα ομάδας. Και αυτό έχει οπωσδήποτε τα θετικά αντίβαρα. Όπως μέσα στο χρόνο έζησα τον προσκοπισμό, βέβαια δεν είχα καμία έτσι βιωματική σχέση, αλλά από συνομιλίκους των παιδικών χρόνων έβλεπα ότι είχε ενδιαφέρον το Σαββατοκύριακο. Γέμιζε μέσα από συγκεκριμένες έτσι δραστηριότητες που είχαν στον προγραμματισμό τα διάφορα συστήματα. Θα έλεγα ότι ήταν προχωρημένες οι απόψεις και οι σχέσεις με το περιβάλλον. Υπ' αυτή την έννοια ήταν πράγματι πολύ έτσι μπροστά, γιατί μιλάμε τώρα για δεκαετίες του 60, του 70, εκεί που η περιβαλλοντική συνείδηση δεν ήταν αναπτυγμένη και διαχυμένη στην κοινωνία στο βαθμό των πρέποντα. Εκτιμώ και προσωπική κατάθεση ότι λιγότερο ήταν το ενδιαφέρον και η παρέμβαση σε κοινωνικά θέματα. Δηλαδή υπήρχε έτσι ένα υπερβάλλον ενδιαφέρον προς τη σωστή κατεύθυνση για τη σχέση του ατόμου με το περιβάλλον, με την κοινωνία για λόγους που δεν γνωρίζω, υποθέτω πάντως ότι επειδή είναι ένα κρίσιμο στη διαχείριση θέμα, το άφηνε ο προσκοπισμός σε δεύτερη και τρίτη έτσι ιεράρχηση. Εκτίμηση πάντα προσωπική είναι ότι μέσα από την πυραμίδα με την οποία ιεραρχείται και λειτουργεί το σύστημα του προσκοπισμού δεν έχει τη δυνατότητα να παρουσιάζει την ευελιξία που υπαγορεύεται από τις καινούργιες συνθήκες. Οι ρυθμοί της ζωής είναι ηλικιώδεις και μέσα από αυτή την οργάνωση λογικό είναι να μην υπάρχει δυνατότητα αυτά τα βήματα να παρακολουθούνται στον ανάλογο βαθμό. Πάντως το γεγονός ότι υπάρχει αυτή η οργάνωση και δίνει τη δυνατότητα σε νέα παιδιά, σε νέους ανθρώπους να οργανώνουν κομμάτια της καθημερινότητας μέσα από μια συλλογική έκφραση έχει το ενδιαφέρον και νομίζω ότι αυτό πρέπει να καταγράψουμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ τον κύριο Εμμανουηλίδη και μια ερώτηση που θα έβαζα κι εγώ που θα μπορούσε να περιληφθεί στις απαντήσεις είναι να μας περιγράφετε λίγο ευκρινέστερα την εξέλιξη από το εξωαστικό μοντέλο που ήταν στα πρώτα βήματα του προσκοπισμού στο αστικό μοντέλο, με την έννοια ότι όχι μόνο κατοίκησαν τις πόλεις αλλά χάσαν και την παράσταση της φύσης τα παιδιά. Αυτή την αλλαγή θα μπορούσαμε να μας την περιγράψετε λίγο πιο καλά. Η κυρία Κεφαλογιάννη εκ μέρους της Νέας Δημοκρατίας. Ορίστε. Ναι, πρώτα απ' όλα θα ήθελα να σας καλωσορίσω στην κοινή συνεδρίαση
των Επιτροπών Μορφωτικών και της Ειδικής Επιτροπής Ισότητας, Νεολαίας και Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και να σας ευχαριστήσω για την ενημέρωση που υπογραμμίζει την αδιάλειπτη προσφορά τη δική σας στο κοινωνικό σύνολο και τους αγώνες του έθνους. Όλοι εμείς που προσβλέπουμε σε μια κυρίαρχη Ελλάδα, στην κοινωνική ευημερία, στην κοινωνική ειρήνη και την προκοπή, συνειδητοποιούμε ότι διανύουμε μια εποχή που οι αξίες είναι υποδιωγμό, η παιδεία είναι φτωχή, η κοινωνία είναι σε πτώση. Και οι δυσάρεστες αυτές συνθήκες που βιώνουμε καθημερινά, σε συνδυασμό με την οικονομική κρίση που ακόμα βρίσκεται σε εξέλιξη, έχουν δυστυχώς αποξενώσει τις νέες γενιές των Ελλήνων από ουσιαστικές έννοιες και συμπεριφορές που είναι απαραίτητες για την κοινωνική ανάπτυξη και την πρόοδο της κοινωνίας και της χώρας. Η παιδεία βρίσκεται σε έλλειμμα, η κοινωνία σε αποσύνθεση, οι αρχές, κάποιες αρχές που είναι πολύ βασικές, είναι υποδιωγμό και απειλούνται από την κατάργηση της οποιασδήποτε αριστείας μέσα σε ένα καθεστώς όπου επιβραβεύεται η έγνοια, η βία και η αναρχία. Το χειρότερο δε είναι ότι δεν υπάρχουν πλέον κοινωνικά πρότυπα προς μίμηση. Ο προσκοπισμός συνέβαλε στην διάπλαση πολλών γενναίων Ελλήνων με θαυμάσια αποτελέσματα. Είναι ένας θεσμός που επιβραβεύει την αλληλεγγύη και την ομαδικότητα, εξάρει την τιμιότητα και την τήρηση των κανόνων και φέρνει τους νέους κοντά στην φύση, την οποία μαθαίνουν να σέβονται και να προστατεύουν. Ο προσκοπισμός επί δεκαετίες συνέβαλε στην γαλούχηση των νέων Ελλήνων και τους εφοδίασε με τις απαραίτητες γνώσεις για να αγωνιστούν για το κοινό καλό και τα εθνικά ζητήματα όταν η περίσταση το καλούσε. Από το 1910, όταν όπως μας είπατε και εσείς, ο Αθανάσιος Λευκαδίτης ίδρυσε τον προσκοπισμό στην Ελλάδα, ο ελληνικός προσκοπισμός βίωσε αιματηρά γεγονότα και οι πρόσκοποι αγωνίστηκαν νέα για τα ιερά των Ελλήνων. Μέσα από τις ασκήσεις του προσκοπισμού, την ομαδικότητα και τον δεκάλογο που κάθε πρόσκοπος εφαρμόζει στην καθημερινότητά του, οι Έλληνες κατορθώσαμε πολλά τόσο σε καιρό ειρήνης όσο και σε δύσκολους καιρούς. Ο προσκοπισμός δίδαξε το πολυτιμότερο αγωθό σε πολλές γενιές Ελλήνων, την κοινωνική αλληλεγγύη και την αγαθή συνύπαρξη των ανθρώπων. Την ισότητα, την πειθαρχία, τις αρχές, την δημοκρατική συνύπαρξη, στοιχεία που ελείπουν σήμερα από την Ελλάδα, παρόλο που αποτελούν τα ύψιστα συνεκτικά στοιχεία της πολιτισμένης κοινωνίας. Με χαρά ακούσαμε ότι ο θεσμός εξελίσσεται και είναι πάντα κοντά στις σύγχρονες ανάγκες, όπως για παράδειγμα αυτό το διάστημα κοντά στους συνανθρώπους μας που έχουν πληγεί από την προσφυγική κρίση. Γι' αυτό λοιπόν σας οφείλουμε πάρα πολλά και θα στηρίξουμε κάθε προσπάθειά σας ώστε να συνεχίσετε να προσφέρετε στην κοινωνία και κρατάω αυτό που είπε ο κύριος Εφρεμίδης, ότι λέτε ότι αν γίνουμε εμείς καλύτεροι θα γίνει ο κόσμος καλύτερο. Πιστεύω ότι ισχύει και για όλους εμάς εδώ μέσα. Θα ήθελα λοιπόν καταλήγοντας να κάνω δύο ερωτήσεις. Να μας πείτε πόσα νεαρά παιδιά εισάγονται ετησίως στον προσκοπισμό εδώ στην Ελλάδα και με ποιον τρόπο γίνεται η ενημέρωση των γονέων ή και των παιδιών για να ενταχθούν και να συμμετέχουν, αν υπάρχουν και συγκριτικά στοιχεία. Και θα ήθελα να ρωτήσω επίσης αν θα μπορούσε, πιστεύετε, να βοηθήσει η Βουλή πιο ενεργά στον προσκοπισμό και αν μπορούμε να δώσουμε κάποιες λύσεις σε προβλήματα που αντιμετωπίζετε. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ την κυρία Κεφαλογιάννη. Εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ, κυρία Κεφαλίδου. Ωραία. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Να σας καλημερίσω με τη σειρά μου. Παράταξη. Ευχαριστώ πολύ. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα που σήμερα, σε μια διαφορετική από τις συνηθισμένες διαδικασίες της Επιτροπής μας, έχουμε τη χαρά να σας ακούμε. Εγώ, επειδή προέρχομαι από έναν νομό της περιφέρειας, από τον νομό Δράμας, πρέπει να σας πω ότι τα πράγματα εκεί είναι πραγματικά πολύ απλά σε ό,τι αφορά και τη δράση σας και την παρουσία σας και τον τρόπο που οι γονείς αγκαλιάζουν όλη αυτή την προσπάθεια. Και γιατί είναι απλά? Γιατί είστε παντού. Είναι πάρα πολύ έντονη η παρουσία σε όλες τις κοινωνικές δράσεις. Θα σας έλεγα τελευταία με το θέμα της προσφυγικής κρίσης ήταν και συγκινητική αλλά και εξαιρετικά αποτελεσματική η παρουσία των προσκόπων που έχουμε στη Δράμα σε θέματα όχι μόνο βοήθειας στην πρώτη εγκατάσταση, συλλογής κάποιων απαραίτητων ρούχων, ιατροφαρμακευτικού υλικού, τα συσίτια που οργανώνονται. Ήταν εξαιρετικά συγκινητική στην πρώτη γραμμή και δεν σας κρύβω ότι περισσότερες οικογένειες επιλέγουν
να στείλουν τα παιδιά τους στο σώμα προσκόπων που υπάρχει στη γειτονιά, γιατί τους δίνει τη δυνατότητα να έχουν μια πολύπλευρη δραστηριότητα. Και το λέω αυτό γιατί νομίζω ότι με ένα τρόπο περιγράψατε βασικές αρχές και αξίες που κάθε ελληνική οικογένεια θέλει να περάσει στα νέα μέλη της. Ομαδικό πνεύμα, υπευθυνότητα, σεβασμός, αλληλεγγύη, ανιδιοτέλεια, αυτοπιθαρχία είναι νομίζω λέξεις που δεν χρειάζεται κανείς να τις χρησιμοποιήσει, γιατί το βλέπει να γίνεται πράξη όταν ένα παιδί συμμετέχει σε μια τέτοια δραστηριότητα προσκοπική. Και εγώ θα σας έλεγα αυτό που εμένα έχει χαρακτηρίσει από τα παιδικά μου χρόνια, είναι η πολύ μεγάλη αγάπη στο φυσικό περιβάλλον, στην προστασία του, σε μια εποχή που ακόμα δεν το καταλαβαίναμε πόσο πολύτιμο είναι, γιατί τα θεωρούσαμε και όλα δεδομένα. Υπάρχει λοιπόν από τη δική σας πλευρά μια δυνατότητα πολύπλευρη. Δίνεται το ερέθισμα στα νέα παιδιά για να μπορέσουν να ασχοληθούν ουσιαστικά, και επειδή είναι και μια οργάνωση διεθνής, νομίζω ότι σε ένα βαθμό είστε και πρέσβης της ελληνικής κοινωνίας σε διεθνές επίπεδο. Στις δύσκολες πραγματικά στιγμές που περνάει αυτή τη στιγμή η πατρίδα μας, μόνο θετικό πρόσημο μπορεί να βάλει κανείς στις δράσεις σας, και γι' αυτό θέλουμε να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ, να συνεχίσετε το έργο σας, γιατί έχει και ανταπόκριση αλλά και αποτέλεσμα. Και η μόνη ερώτηση που θέλω να σας κάνω είναι εάν θεωρείτε ότι η ελληνική πολιτεία έχει συμβάλει νομοθετικά στο να σας δώσει δυνατότητες να ολοκληρώσετε το έργο σας, ή αν όχι, αν μπορείτε να μας κάνετε κάποιες προτάσεις για να μπορούμε να είμαστε πιο ουσιαστικοί σε εποχές που έτσι και αλλιώς είναι κρίσιμες και θέλουν να υπάρχει αλληλεγγύη, αποτελεσματικότητα και στόχευση σε ό,τι κάνουμε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ την κυρία Κεφαλίδου. Όντως, αυτό ότι υπήρχε ένα είδος προαισθήματος και ανέπτυξαν την συνείδηση της φύσης πολύ πριν τεθούν τα ερωτήματα και οι οικολογικές ανησυχίες, και εν μέρει εξηγείται από το γεγονός ότι ήταν παιδιά της φύσης, η ελληνική ανάπτυξη ήταν στη φύση, ενώ προπολεμικά πριν την αστικοποίηση. Αλλά αυτό δίνει ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και ένα βάθος γνώσης που έχουν σε σχέση και με την εξέλιξη της ελληνικής κοινωνίας. Το λόγο έχει ο κύριος Δελής από το Κομμουνιστικό Κόμμα. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Δεν έχω να πω κάτι ή να ρωτήσω σε κάτι την ηγεσία του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων, παρά μόνο να την ευχαριστήσω για την ενημέρωση. Να πω μονάχα ότι και αυτή η οργάνωση έχει ένα κρίσιμο ρόλο και κρίσιμο χαρακτήρα από τη στιγμή που αφορά σε πολύ κρίσιμες ηλικίες τη διαμόρφωση της συνείδησης εκ των πραγμάτων. Με αυτήν την έννοια σταματώ εδώ. Ήταν ενδιαφέροντα τα όσα ακούσουμε και θα ακούσουμε και τις απαντήσεις που θα δώσουν. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εσείς δεν ήσασταν δηλαδή ούτε πρόσκοπος, ούτε νευθοπρόσκοπος, κύριε Δελή? Όχι. Βεβαίως. Ένα σε μικρόφωνο, στο μικρόφωνο, ανοίξε το μικρόφωνο. Κύριε Δελή, ένα μέλος του Κομμουνιστικού Κόμματος που δυστυχώς έχει αποβιώσει ήταν ένθερμος πρόσκοπος, ο Ρέτσο Κολοζόφ, ο οποίος μέχρι τα μεγάλα του χρόνια ήταν θερμός υποστηρικτής μας. Απλά το λέω για ενημέρωση των νεωτέρων. Επίσης, ο Λεωνίδας ο Κύρκος ήταν ένας από τα στελέχη τα οποία μας αγαπούσε ιδιαίτερος. Και υπήρξαν και οι δύο πρόσκοποι σαν νιάτα τους. Νομίζω ότι ο κύριος Σοφιανός υπήρξε πρόσκοπος. Ωραία. Λοιπόν, το λόγο έχει ο κύριος Κατσίκης εκ μέρους των ΑΝΕΛ. Ορίστε, κύριε Κατσίκη. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Θέλω να μου επιτρέψετε καταρχήν και αφού ευχαριστήσω τους αγαπητούς προσκεκλημένους. Πιο δυνατά, κύριε Κατσίκη. Ότι αποτελεί για μένα αυτή η συνεδρίαση
μια πάρα πολύ σημαντική, ευχάριστη και ξεχωριστή, θα έλεγα, πρωτόγνωρη συνεδρίαση, όταν οι αξίες του προσκοπισμού συναντώνται μέσα από συνεδρίαση Επιτροπής Κοινοβουλευτικού Έργου. Και θα μπορούσα δε να τη χαρακτηρίσω αυτή τη συνεδρίαση, μια συνεδρίαση αναμόχλευσης των παιδικών και εφηβικών μας αναμνήσεων. Ίσως για τους νεότερους συναδέλφους να μην συμβολίζει το σημερινό προς συζήτηση θέμα κάτι σημειολογικό. Για τη γενιά όμως τη δική μας, των πενηντάριδων, εγώ έχω ξεπεράσει και τους πενηντάριδες σε ηλικία, τέτοιες αναμνήσεις αποτελούν το θείο βάλσαμο των δύσκολων ημερών που διανύουμε. Και έχουμε ευθύνη να τις φροντίσουμε, γιατί για εμάς πια δεν θα ξαναγίνουν στιγμές. Μπορούν όμως να γίνουν στιγμές και μάλιστα όμορφες για τους επιγόνους μας. Ο προσκοπισμός από την ημέρα που συνελήφθη ως ιδέα και υλοποιήθηκε ως πράξη αποτέλεσε ύψιστη μορφή εθελοντισμού. Η προσπάθεια αυτής της εθελοντικής και μη πολιτικής παιδαγωγικής κίνησης, που σκοπό έχει να συμβάλλει στη σωματική, πνευματική, διανοητική και κοινωνική ανάπτυξη παιδιών και εφήβων μέσω της διαπαιδαγώγησης, θεωρώ πως εκπληρώνει άριστα το σκοπό της. Ο προσκοπισμός διακρίνεται για το ανθρωπιστικό του υπόβαθρο, χωρίς διακρίσεις φυλής, καταγωγής, ιδεολογίας και πίστης, το οποίο και υπεραμείνθηκε καθιστώντας ατελές φορές τις όποιες προσπάθειες καπηλείας που αντιμετώπισε. Η Ελλάδα υπήρξε από τις πρώτες χώρες που γρήγορα αντιλήφθη τη σπουδαιότητα του προσκοπισμού και ήδη από το 1910 ο πρωτοπόρος κεφαλονίτης, καθηγητής Αθανάσιος Λευκαδίτης, ιδρύει με μαθητές του από το Λύκειο Μακρύ την πρώτη ομάδα Ελλήνων Προσκόπων. Μελετώντας την αποστολή του προσκοπισμού, μεταλαμπαδεύει στα νεαρά παιδιά την αναγκαιότητα της εκπαίδευσης, προσαρμοσμένης όμως σε ένα σύστημα αξιών που η εθελούσια εφαρμογή της θα συντελέσει στην ανοικοδόμηση ενός κόσμου καλύτερου, όπου οι άνθρωποι θα ολοκληρώνονται και θα διαδραματίζουν επικοδομητικό ρόλο στην κοινωνία. Η αξιοποίηση των δυνατοτήτων του κάθε ανθρώπου και η υπεύθυνη παρουσία του ως μέλους της τοπικής, της εθνικής και εν τέλει της διεθνούς κοινότητας αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο του σκοπού του προσκοπισμού. Οι θεμελιώδεις αρχές του προσκοπισμού, όπως αυτές προσδιορίζονται στις τρεις γενικές αρχές λειτουργίας του, είναι αντιπροσωπευτικές των θεμελιωδών νόμων της ίδρυσής του και του πιστεύω του. Η προσήλωση στις πνευματικές αξίες της πίστης, στη θρησκεία και η προσήλωση στις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτή συνοψίζεται στην αρχή του καθήκοντος προς το Θεό. Την αφοσίωση στη χώρα σε αρμονία πάντοτε με την προώθηση της διεθνούς ειρήνης, της συνεργασίας και της συμμετοχικής κοινωνικής προσφοράς με σεβασμό στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια, αντιπροσωπεύει η δεύτερη θεμελιώδης αρχή, αυτή δηλαδή του καθήκοντος προς τους άλλους. Η αναγκαιότητα ενδοσκόπησης και ανάληψης ευθύνης για την εξέλιξη του εαυτού μας μέσω της ανάπτυξης των δικών μας δυνατοτήτων αποτελούν την ουσία της θέσπισης της τρίτης αρχής που αφορά το καθήκον προς τον εαυτό μας. Η συμμετοχή των προσκόπων σε κοινωνικά κινήματα για την υπεράσπιση των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων χωρίς ίχνος εμπλοκής τους σε αγώνα για την εξουσία τους έχει καταστήσει ιδιαίτερα συμπαθείς στην πλειονότητα των πολιτών, εμπιστευόμενοι την ανιδιοτέλεια και την προσφορά τους. Η ελληνική δε οικογένεια των προσκόπων έχει βιώσει την πιο αιματηρή πτυχή στο παγκόσμιο προσκοπισμό. Είναι γνωστό
το πώς σφαγιάστηκαν 31 μικρασιάτες πρόσκοποι στις 17 Ιουνίου 1919 από Τούρκους τσέτες στο Αιδίνι της Μικράς Ασίας, προσπαθώντας να βοηθήσουν άμαχους και γυναικόπαιδα που εγκατέλειπαν την πόλη τους φοβούμενοι τον εξανδραποδισμό τους. 3 χρόνια αργότερα, το 1922, η ίδια τραγωδία επαναλήφθηκε στα Σόκια Ιωνίας, όπου 78 πρόσκοποι εκτελέστηκαν από Τούρκους σφαγείς, και στην Κάτω Παναγιά, όπου 13 νεαροί πρόσκοποι σφαγιάστηκαν από τους Τούρκους που εισέβαλαν στο χωριό μετά την υποχώρηση του ελληνικού στρατού. Αναφέρθηκα στις τραγικές στιγμές του 1922, καθώς τα τελευταία χρόνια η νησιωτική μας χώρα κλήθηκε να διαχειριστεί μία ακόμα μαζική ροή μεταναστών και προσφύγων από τα παράλια της Τουρκίας, αν και αυτή τη φορά με διαφορετικά ποιοτικά χαρακτηριστικά. Και σε αυτή τη σύγχρονη λοιπόν δραματική συγκυρία, το έργο και η δράση του Σώματος των Ελλήνων Προσκόπων αξίζει αναγνώρισης, καθώς όπως και πριν από έναν αιώνα, έτσι και στις μέρες μας, οι πρόσκοποι επιστρατεύτηκαν στην πρώτη γραμμή και προσέφεραν πολύτιμες υπηρεσίες στη διαχείριση της προσφυγικής κρίσης. Η ενεργός δράση τους σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια, από την Ιδωμένη και τη Λέσβο, την Καβάλα και τη Ρόδο, μέχρι τον Πειραιά και την Αθήνα, η αγαστή συνεργασία τους με την πολιτεία, αλλά και με οργανώσεις όπως οι Γιατροί του Κόσμου, αποτέλεσε ένα ακόμα υπόδειγμα εθελοντικής προσφοράς προς τον συνάνθρωπο. Το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων, η μεγαλύτερη σήμερα κοινωνική εργάνωση στην Ελλάδα, αριθμεί περισσότερα από 25.000 μέλη και προσκοπικές οικογένειες. Οι πρόσκοποι είναι οι πρεσβευτές αξιών ανιδιοτελούς κοινωνικής προσφοράς με αγάπη προς τον συνάνθρωπο, αποτελούν πρότυπο μοντέλο οργάνωσης και πειθαρχίας, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, με πίστη στην τήρηση της ιεραρχίας, με ηθική που διακρίνεται για την ευσπλαχνία απέναντι στους αδυνάμους και όλους όσους έχουν ανάγκη βοηθείας. Η ελληνική πολιτεία, αναγνωρίζοντας και υιοθετώντας ταυτόχρονα το σύνολο των αρετών που διατρέχουν το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων, προχώρησε πριν από 20 χρόνια στην ίδρυση της Ελληνικής Προσκοπικής Κοινοβουλευτικής Ένωσης. Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε. Η συμμετοχή εκπροσώπων του Ελληνικού Κοινοβουλίου στις δομές του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων αποτελεί μία ακόμα θεσμική διάσταση και προσδίδει πολλαπλασιαστική ισχύ στην κατανόηση της ανάγκης συνεργασίας και ειρηνικής συμβίωσης όλων των ανθρώπων στην αποφυγή φυλετικών, θρησκευτικών, πολιτικών, οικονομικών και κοινωνικών διακρίσεων ανά τον κόσμο. Καλό είναι να θυμόμαστε πως όλες οι παραπάνω αξίες, όλα τα παραπάνω ιδανικά αποτελούν θεμελιώδη συστατικά της ελληνικής δημοκρατίας εδώ και χιλιετίες. Έχουμε επομένως, κύριε Πρόεδρε και συνάδελφοι, το ηθικό και ιστορικό χρέος να συνεχίσουμε να τις υπηρετούμε. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ τον κύριο Κατσίκη. Το λόγο έχει από την Ένωση Κεντρών ο κύριος Μεγαλομίστακας. Ορίστε. Καλησπέρα σας. Θέλω πρώτα απ' όλα να σας ευχαριστήσω για την ενημέρωση που μας κάνατε. Πραγματικά είναι πολύ σπουδαίο το έργο σας και θα έπρεπε να δίνετε ακόμη συχνότερα το βήμα, έτσι ώστε να ακούγεται αυτό που κάνετε ως παραδειγματισμό για τους υπόλοιπους οργανισμούς. Είναι εξαιρετικά σημαντική η προσφορά στην ελληνική κοινωνία και αυτό πρέπει να το τονίσουμε. Έχετε δείξει ότι με μια σταθερότητα, χωρίς όμως να παραβλέπετε την εξέλιξη των πραγμάτων, εσείς κάνετε όσο το δυνατόν μεγαλύτερες προσπάθειες έτσι ώστε να βγαίνουν στην κοινωνία μας καλύτεροι άνθρωποι, αναπτύσσοντας είτε υψηλό αίσθημα κοινωνικής ευθύνης, την οικολογική συνείδηση, το πώς θα μπορούν τα νέοι αλλά και μεγαλύτεροι άνθρωποι να συνεργαστούν μεταξύ τους. Πραγματικά χαίρομαι πολύ που παρευρεθήκαμε σήμερα σε αυτή την Επιτροπή, γιατί είχαμε τη δυνατότητα να ακούσουμε όλα όσα προσφέρεται και να ακουστούν και στον κόσμο ευρύτερα. Πιστεύω ότι κάθε κυβέρνηση
έχει υποχρέωση να υποστηρίξει αυτό το πολύ σημαντικό σας έργο και είναι και άξιο συγχαρητηρίων προς τον Πρόεδρο που αποφάσισε να δημιουργηθεί, να γίνει σήμερα αυτή η συζήτηση. Δεν μπορούμε να αμφισβητήσουμε το τι έχετε προσφέρει και ελπίζουμε να είστε κι εσείς ικανοποιημένοι από τα όσα, από τις όσες βοήθειες μπορούμε να δώσουμε και έχετε λάβει από το Ελληνικό Κοινοβούλιο, και θα θέλαμε να ακούσουμε αν μπορείτε ή αν έχετε κάτι άλλο το οποίο μπορούμε να προσφέρουμε και εμείς προς το τόσο σημαντικό σας έργο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ τον κύριο Μεγαλομίστακα και για τα καλά λόγια του Προεδρείου. Από το ποτάμι, ο κύριος Μαυρωτάς έχει το λόγο, ο οποίος ξεκίνησε από Λυκόπουλο, από ό,τι ξέρω. Ναι, περίπου. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω και τον κύριο Κανέτη και τον κύριο Μητρομάρα που ουσιαστικά μας κάνανε μια πολύ έτσι ενδελεχή παρουσίαση για το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων και για το προσκοπικό κίνημα, και εσάς κύριε Πρόεδρε να σας ευχαριστήσω που πήρατε την πρωτοβουλία να τους καλέσετε. Το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων είναι ένας υπεραιωνόβιος θεσμός με μεγάλη κοινωνική προσφορά, 25.000 προς το παρόν μέλη που ελπίζουμε να αυξηθούν ακόμα περισσότερο. Στα νιάτα μου δεν ήμουνα μέλος, για να είμαι ειλικρινής, της προσκοπικής κοινότητας, ήμουνα της αθλητικής κοινότητας. Αλλά αυτά τα δύο έχουν πάρα πολλά κοινά σημεία. Όπως και ο αθλητισμός, πιστεύω ότι και ο προσκοπισμός σου αφήνει μία πρίκα για όλη σου τη ζωή. Δηλαδή τόσο η σωματική δραστηριότητα, όσο ο εθελοντισμός, η προσφορά, η αλληλεγγύη, η ομαδικότητα που την έχουμε και στον αθλητισμό, κυρίως η περιβαλλοντική συνείδηση που ανέφερε και ο Πρόεδρος προηγουμένως, μια τάση για την αειφορία, όλα αυτά είναι αξίες τις οποίες τις έχει μεγάλη ανάγκη σήμερα η κοινωνία μας. Ο προσκοπισμός είναι ένα φιλελεύθερο κίνημα, υποστηρίζει την ανάπτυξη της προσωπικότητας των νέων σε ένα πλαίσιο μη διακρίσεων καταγωγής, φυλής, χρώματος, πεπιθήσεων από την έναρξη της ίδρυσής του. Υποστηρίζει την ανάπτυξη του ατόμου μέσα από την προσφορά στην κοινωνία και την συνεχή και διαβίου εκπαίδευση, όπως ακούστηκε και προηγουμένως. Και εδώ να πω ότι δεν υπάρχουν και πολλές έτσι εξωσχολικές δραστηριότητες που να συνδυάζουν τη ζωή στη φύση με την κοινωνική ευαισθητοποίηση και την ανάπτυξη συνείδησης ενός ενεργού πολίτη. Ούτε είναι τυχαίο ότι διαχρονικά πολλές εξέχουσες προσωπικότητες από τον χώρο των τεχνών, της ακαδημαϊκής, επιχειρηματικής κοινότητας και της πολιτικής έχουν υπάρξει πρόσκοποι. Και να πούμε και δύο λόγια για την μεγάλη κοινωνική προσφορά των τελευταίων ετών, με πιο πρόσφατη σημαντική συνεισφορά στις πρόσφατες πλημμύρες της Μάνδρας, πιο μερικά χρόνια πίσω στις πυρκαγιές στην Ηλία, πιο παλιά σεισμούς στην Αθήνα, συμμετοχή σε αναδασώσεις, καθαρισμούς δασών και παραλίων. Τώρα πλέον στο προσφυγικό ακούσαμε για τη μεγάλη προσφορά του προσκοπικού κινήματος. Και θα ήθελα έτσι να κλείσω με μία ερώτηση, αφού συγχαρώ και τον κύριο Κανέτη και τον κύριο Μητρομάρα. Τι θεωρείτε από το υπάρχον νομοθετικό πλαίσιο, για καθότι είμαστε στη Βουλή που έχουμε τις νομοθετικές πρωτοβουλίες, τι θεωρείτε από το υπάρχον νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τον προσκοπισμό ότι θα χρειαζόταν κάποια έτσι βελτίωση, τροποποίηση, ώστε να ενισχυθεί ακόμα περισσότερο το προσκοπικό κίνημα στην Ελλάδα? Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ τον κύριο Μαυρωτά, παρόλο που έκανα λάθος ότι ήταν Λυκόπουλο, τελικά δεν ήταν. Η κυρία Μεγαλοοικονόμου. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω και εγώ εκ μέρους μου. Σήμερα είναι 3η και 13 και είναι η μόνη επιτροπή που όλα τα μέλη από όπου προερχόμενοι συμφωνούμε. Είναι σημαντικός ο προσκοπισμός. Λοιπόν, είναι η μόνη φορά που δεν τσακωνόμαστε. Συμφωνούμε απόλυτα. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω κάτι. Έχω εδώ μπροστά μου ότι τις 27 Μαΐου του 1997 λέει ιδρύθηκε η Ελληνική Προσκοπική Κοινοβουλευτική Ένωση.
Σκοπός, λέει, της Ελληνικής Προσκοπικής Κοινοβουλευτικής Ένωσης είναι η συμπαράσταση του έργου που επιτελείται από το Σώμα των Ελλήνων Προσκόπων, η υποβοήθηση εφαρμογής των προσκοπικών προγραμμάτων, η προώθηση των θεμάτων που αφορούν στην ανάπτυξη του Σώματος των Ελλήνων Προσκόπων και η υποστήριξη των δραστηριοτήτων τους. Μετά βλέπω εδώ, γράφει και άλλους σκοπούς, βλέπω εδώ ότι έχουν γίνει συνελεύσεις παγκόσμιες, δηλαδή τον Ιανουάριο του 1994 στο Σαντιάγκο της Χιλής, που συμμετείχαμε κι εμείς, στον Αύγουστο του 1997 στη Μανίλα. Μάλιστα στη συνέλευση της Μανίλας, λέει, υιοθετήθηκε η διακήρυξη της Μανίλας εστιάζοντας την ανάγκη να αναγνωριστεί σε όλα τα πολιτικά επίπεδα η αξία της παράλληλης εκπαίδευσης για τους νέους και ειδικότερα η εργασία που γίνεται από οργανώσεις νεολαίας όπως ο προσκοπισμός. Είναι σημαντικό αυτό που προαναφέρει. Μετά έχουμε τον Αύγουστο του 2000 στη Βαρσοβία, πάλι παγκόσμια Προσκοπική Κοινοβουλευτική Ένωση, που είχαν συμμετάσχει και Έλληνες εκπρόσωποι, και λέει ενεκρίθηκαν τα σχετικά ψηφίσματα με θέμα τη μακροχρόνια κυβερνητική πολιτική για μια εθνική πολιτική νεολαίας. Και τέλος το Δεκέμβριο, 15 με 19 Δεκεμβρίου του 2003, στο Κάιρο της Αιγύπτου, αποφασίζει η Γενική Συνέλευση για τα πιο κάτω θέματα. Λέει, γνωρίζοντας τις πολιτικές νοοτροπίες, προσφέρουμε περισσότερη ανεκτικότητα. Η Εθνική Πολιτική Νεολαίας εξυπηρετεί νεοτροπία ειρήνης. Ο διαθρησκευτικός διάλογος εξυπηρετεί την εκπαίδευση για την ειρήνη. Οι κοινοβουλευτικοί μπορούν να υποστηρίξουν τις εθνικές προσκοπικές οργανώσεις. Η συνεισφορά της Παγκόσμιας Οργάνωσης της Προσκοπικής Κίνησης στους εορτασμούς της εκατοντελείδας του προσκοπισμού το 2007. Υιοθετούμε ομόφωνα, μετά από πρόταση ελληνικής αντιπροσωπείας, η προώθηση προς τα εθνικά κοινοβούλια του θεσμού της εκεχηρίας κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων. Και προχωράει σε δύο ακόμη. Τονίστηκε ο ρόλος του Κοινοβουλίου στην υποστήριξη της προσκοπικής κίνησης σε εμπόλεμες περιοχές, καθώς επίσης και υποστήριξη της προσπάθειας των προσκοπικών οργανώσεων στην καταπολέμηση του HIV/AIDS και άλλων σοβαρών ασθενειών. Και τέλος, η αντιπροσωπεία της Ουγγαρίας πρότεινε να ιδρυθεί μια ομάδα εργασίας που θα αποτελείται από φίλους της Παγκόσμιας Προσκοπικής Κοινοβουλευτικής Ένωσης για να εργαστεί για το ρόλο του Ισλάμ και της δημοκρατίας στην ομοθεσία, για μια διακυβέρνηση ίσων ευκαιριών για όλους τους ανθρώπους ανεξαρτήτως θρησκείας, σε τοπικό επίπεδο και σε συγκεκριμένες χώρες. Και θέλω να σας ρωτήσω, όλα αυτά που είδαμε σε όλες αυτές τις συνελεύσεις και όλες αυτές οι προτάσεις από θέμα κοινοβουλίων, δεν μιλάω από το θέμα των προσκόπων, από το θέμα των κοινοβουλίων, έχει προχωρήσει τίποτα? Τότε εγώ δεν ήμουν βουλευτής, γι' αυτό σας ρωτάω, πήγα τόσο παλιά. Από το θέμα των βουλευτών έχουν βοηθήσει σε όλα αυτά που διάβασα με τόσο ενδιαφέρον? Και τι μπορούμε να κάνουμε εμείς, αν πήραμε απόφαση ως κοινοβούλιο να βοηθήσουμε, τι μπορούμε να κάνουμε για να προχωρήσουμε περισσότερο? Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ την κυρία Μεγαλοοικονόμου. Ο κύριος Ρίζος έχει το λόγο. Εγώ θα κάνω δύο παρατηρήσεις μονάχα. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε κιόλας. Το ένα είναι ότι το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων έχει αποδείξει ότι έχει μια πολύ μεγάλη προσαρμοστικότητα στους χερούς. Δηλαδή, αν πάρουμε ιστορικά την πορεία του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων, δεν είναι το ίδιο πλέον. Όπως είπατε και εσείς, πρώτα ήταν διορισμένοι, τώρα είναι αιρετοί. Δεύτερο, εγώ δεν θα ξεχάσω ποτέ την κόντρα του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων με τους Αρκίμους. Όπως αναφερθήκατε στην κόντρα του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων με την Ιόν του Μεταξά, αυτό επαναλήφθηκε και το 1969-1970 και το ζήσαμε πολύ έντονα. Ένα τρίτο σημείο είναι η προσωπικότητα των στελεχών, των εθελοντών του Σώματος Ελλήνων Προσώπων, που κατά καιρούς, ειδικά στην επαρχία, δώσανε το δικό τους χρώμα και τις δικές τους προσπάθειες. Γι' αυτό και συσπηρώνανε πολύ εύκολα τα νέα τα παιδιά.
οι νέοι πάντα έχουν την έφεση και στη φυσική, πώς να το πούμε, καταπώνηση, δραστηριότητα και στην επαφή με τη φύση και γενικότερα με την ομαδικότητα. Το ζήτημα είναι ότι έφτασε το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων να φύγει από τα εισαγωγικά της στρατιωτικού του στρατού. Δηλαδή εγώ διατάζω και οι υπόλοιποι υπακούν. Γι' αυτό μίλησα πάρα πολύ και για την προσαρμοστικότητα του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων. Όσο κρατιέται μέσα σε αυτά τα πλαίσια και σε αυτές τις τα ενδιαφέροντα και σε αυτές τις δραστηριότητες, νομίζω ότι το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων δεν έχει τίποτα να φοβηθεί όσον αφορά και στην δυναμικότητα που θα επιδείξει από εδώ και πέρα και στη μακροημέρευση. Φυσικά, μέσα στα πλαίσια τα δύσκολα και τα πονηρά των καιρών μας, ίσως δεν έχουμε πολύ μεγάλες δυνατότητες οικονομικές για να το ενισχύσουμε. Αλλά και η ηθική συμπαράσταση δεν πρέπει να μένει πίσω. Οπότε, καλή δουλειά και προπαντός να συνεχίσετε σε αυτόν τον τόνο και να εντείνετε την προσαρμοστικότητα που λέγαμε στα κοινωνικά φαινόμενα της Ελλάδας. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ τον κύριο Ρίζο. Η κυρία Βαγενά έχει το λόγο. Καλημέρα σας. Είναι λίγο σαν συνέχεια του λόγου της ομιλίας του συναδέλφου. Καταρχήν ευχαριστούμε για την ενημέρωση, για την πρωτοβουλία που πήρε η Βουλή για αυτή τη συνάντηση. Πραγματικά είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Ήθελα να ρωτήσω, είναι διαφορετικός ο οδηγισμός, η οδηγή, δηλαδή από τον προσκοπισμό, γιατί εμείς οι γυναίκες ξέραμε τις οδηγούς. Εγώ ανήκω σε μια γενιά, θα μου πείτε δεν φαίνεται, αλλά είναι αλήθεια, μετεμφυλιακή. Είμαι 71 χρονών, θα γίνω σε λίγο, που σημαίνει ότι έζησα τα παιδικά μου χρόνια τη δεκαετία του 50. Με πολύ νοπά ακόμα, δυστυχώς, τα τραύματα του εμφυλίου. Σε μια επαρχιακή πόλη, στη Λάρισα, όπου στην επαρχία ακόμα πιο έντονες ήταν αυτές οι καταστάσεις. Για μας οι πρόσκοποι και οι οδηγοί ήταν κάτι που ανήκει σε μια ανώτερη τάξη αστική. Πήγαιναν τα παιδιά των πιο πλούσιων οικογενειών, των ανώτερα στην κοινωνική τάξη οικογενειών. Και δεν θα το κρύψω, γιατί με αρέσει πάντα να λέω την αλήθεια, και των προερχόμενων από συντηρητικούς χώρους. Δηλαδή, εμείς οι πιο έτσι, κάτω αστικές τάξεις δεν πηγαίναμε, τα παιδιά. Είμαστε και πιο ήμουν και πιο ζωηροί. Στην εποχή της της εφηβείας μου μπήκα στην νεολαία Λαμπράκη, αυτό λέει πολλά. Και υπήρχε μια επιφύλαξη, για να λέμε αλήθεια, έτσι, εμένα μου αρέσει να λέω πάντα αλήθειες. Στη συνέχεια, βέβαια, δεν είχα επαφή με αυτό το χώρο, καμία, και τα παιδιά μου βέβαια δεν πήγανε, ούτε είναι κορίτσια, δεν πήγαν στους οδηγούς. Σήμερα έχω μια εγγονή και ελπίζω να έχω και άλλα εγγονάκια σε λίγο. Η διαφορά είναι ότι τώρα θα ήθελα τα εγγόνια μου να πάνε. Αυτό είναι πολύ μεγάλη διαφορά. Και αυτό δείχνει όλα αυτά τα βήματα που γίνανε αυτά τα χρόνια. Γιατί πραγματικά σήμερα στα νέα παιδιά, στα παιδιά και στους έφηβους και στα βρέφη και στα μικρά παιδιά, είναι απαραίτητα αυτά όλα που ο προσκοπισμός και ο οδηγισμός δίνουν. Η αγάπη στο περιβάλλον κυρίως, ο σεβασμός στο περιβάλλον, που για μένα είναι πρωταρχικό, η συντροφικότητα. Γιατί οι σύντροφοι δεν είναι μόνο αυτοί που είναι στα κόμματα. Σύντροφοι μπορεί να είναι και οι άνθρωποι που είναι σε κοινωνικές ομάδες, συνευρίσκονται και συμβρίσκονται. Και είναι πιο ουσιαστική αυτή η συντροφικότητα. Γιατί δεν επιβάλλεται από κανέναν. Είναι επιλέγεται από τους ανθρώπους. Και όταν κάτι το επιλέγουμε έτσι, είναι πραγματικά ουσιαστικό. Και είμαστε σύντροφοι όταν προσπαθούμε για ένα κοινό σκοπό, ακόμα και για τα πιο απλά πράγματα, να καθαρίσουμε τη γειτονιά μας από σκουπίδια ή μια παραλία από σκουπίδια. Αυτές λοιπόν αυτά τα ιδανικά, αυτές τις αρχές θα ήθελα να έχουν τα εγγόνια μου, βεβαίως οι παιδαγωγοί είναι και στα παιδιά, στους γονείς τους, αλλά θα το ήθελα πολύ. Και οτιδήποτε στις μέρες μας βοηθάει την αλληλεγγύη, τη συντροφικότητα, για μένα είναι σημαντικό. Σας ευχαριστώ.
Αφού είναι διαβίου μάθηση, μπορεί και εγώ να έρθω σε καμία. Δεν ξέρω μέχρι ποια ηλικία δέχεστε να κάνετε και για υπερήλικες, αλλά είναι τα καπή για αυτά. Και ήθελα να πω ότι ας επικρατήσει αυτό το πνεύμα, ας σταματήσει αυτός ο διαχωρισμός που δυστυχώς μας κυνηγάει ακόμα. Επανέρχομαι στους μεταμφυλιακούς χρόνους, γιατί δυστυχώς ακόμα και στις μέρες μας χρησιμοποιούνται εκφράσεις και εδώ μέσα στο κοινοβούλιο που παραπέμπουν σε εκείνα τα χρόνια. Αυτά πρέπει να τα αφήσουμε πίσω μας. Έχει προχωρήσει η ζωή, έχει προχωρήσει ο κόσμος. Υπάρχουν τόσο ωραία πράγματα να κάνουμε και να ασχοληθούμε. Και η γη και ο κόσμος μας χρειάζεται όλους μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ την κυρία Βαγενά. Το λόγο έχει η κυρία Σταματάκη. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Να σας καλωσορίσω και εγώ με τη σειρά μου, κύριε Πρόεδρε, στην Επιτροπή μας και στο πρόσωπό σας να ευχαριστήσω όλη την αντιπροσωπεία που είναι σήμερα εδώ για τις πολύ χρήσιμες και πολύτιμες πληροφορίες που μας δώσατε και για το ιστορικό και για τις δράσεις αλλά και για τις αρχές του προσκοπισμού, όπου μία και βασική αρχή του είναι και η αλληλεγγύη, την οποία τόσο πολύ ανάγκη έχει σήμερα η κοινωνία μας. Εγώ θα ήθελα μερικές πληροφορίες ακόμα, να μας δώσετε μερικά στοιχεία. Καταρχήν, για τη συμμετοχή των κοριτσιών στη γενιά τη δικιά μου ήταν απαγορευμένη ακόμα και σκέψη για συμμετοχή στους προσκόπους. Σήμερα έχουν αλλάξει τα πράγματα, νέα κορίτσια, νέα παιδιά συμμετέχουν. Θα ήθελα λοιπόν, αν έχουμε περισσότερα στοιχεία για τη συμμετοχή των κοριτσιών, από ποιες ηλικίες αρχίζουν και συμμετέχουν, σε ποιες βαθμίδες ανέρχονται, γιατί εγκαταλείπουν, όπως μας είπατε, πολύ γρήγορα τον προσκοπισμό. Είναι και ο προσκοπισμός μία ακόμα δομή ανδροκρατούμενη, όπου οι γυναίκες είναι πάρα πολύ δύσκολο να έχουν πρόσβαση, να έχουν ισότιμη συμμετοχή και όλα ό,τι σημαίνει αυτό, καθώς και η Επιτροπή μας είναι και η Επιτροπή Ισότητας, είναι πολύ σημαντικό να έχουμε κάποια τέτοια στοιχεία για να δούμε και εμείς από την πλευρά μας πώς μπορούμε να τα αξιολογήσουμε και να τα προωθήσουμε. Και θα ήθελα και μερικές πληροφορίες για τους ναυτοπρόσκοπους. Στο λιμάνι του Πειραιά, όταν είχαμε την πολύ μεγάλη προσφυγική κρίση και τη μεγάλη συμμετοχή των προσφύγων, μας προσφέρανε πάρα πολύ πολύτιμες, ήταν πολύτιμη η συμμετοχή των ναυτοπροσκόπων, γιατί με την εμπειρία τους και σε σχέση με τη θάλασσα βοήθησαν πάρα πολύ τα νέα παιδιά, τα μικρά παιδιά που ήταν στο λιμάνι, τα οποία δεν είχαν αίσθηση ούτε του κινδύνου ούτε της επαφής με τη θάλασσα, τα βοήθησαν πάρα πολύ να μάθουν πάρα πολλά πράγματα. Θα ήθελα λοιπόν, αν έχουμε και κάποια στοιχεία για τη συμμετοχή, για το σώμα αυτό, σε τι ποσοστό ανέρχεται, σε ποιες πόλεις υπάρχουν παραρτήματα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Βούλτεψη έχει το λόγο. Ναι, να σας καλωσορίσω και εγώ με τη σειρά μου και σε όλα αυτά που τα ενδιαφέροντα που ακούστηκαν. Θα ήθελα να κάνω μια πρόταση. Βλέπω ότι ενεργοποιείται την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προσκόπων. Απλώς θα ήθελα να προτείνω το εξής. Αν θα μπορούσατε να τη διευρύνετε κάπως, γιατί όλοι μπορεί να μην έτυχε να είναι πρόσκοποι ή οδηγοί, αλλά μπορεί να μπορούν να βοηθήσουν από διάφορες θέσεις που έχουν και σε διεθνείς οργανισμούς και στην Ελλάδα. Δηλαδή, τώρα, να πω το παράδειγμα, το δικό μου πατέρας μου, όπως ξέρετε, ήταν ο γνωστός συναγωνιστής Ακέλας και με αυτό το όνομα πήγε στο Αντάρτικο. Αλλά η δική μου, ας πούμε, η ηλικία που μπαίνει κανείς προσκόπους οδηγού συνέπεσε με την περίοδο της δικτατορίας, όταν, ας πούμε, θα μπορούσα εγώ να βρεθώ στα Λυκόπουλα, ας πούμε, ή στους οδηγούς. Και μετά δεν προχώρησε αυτό, καθότι στη διάρκεια της δικτατορίας ανεστάλλει η δραστηριότητα των προσκόπων. Άρα θα έπρεπε, κατά τη γνώμη μου, να διευρύνεται τη δυνατότητα που έχουν οι βουλευτές να μετάσχουν σε αυτή την Επιτροπή, και επειδή μετέχουν και σε επιτροπές φιλίας με άλλες χώρες,
και ο προσκοπισμός είναι διεθνές κίνημα. Πιστεύω ότι όσο πιο πολύ διευρύνουμε τέτοιου είδους συμμετοχές, τόσο μεγαλύτερη βοήθεια προσφέρεται. Να αλλάξετε δηλαδή τη φόρμα, λέω, που έχετε δημιουργήσει και να βάλετε ένα επιπλέον τετραγωνάκι. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Ευχαριστώ. Το λόγο έχει ο κύριος Ακριώτης. Είναι ο τελευταίος. Σας ευχαριστώ και εγώ για την ενημέρωση που μας κάνατε όσον αφορά την ιστορία του προσκοπικού κινήματος. Ναι. Θα ήθελα να πω ότι ποια ήταν η ανάγκη να δημιουργηθεί αυτό το προσκοπικό κίνημα. Δεν υπήρχε το κράτος με την παιδεία, τα σχολεία του, να διαμορφώσει τους νέους. Γνωρίζουμε ότι αυτό το ρόλο διεκδίκησαν και τον πήραν κατά καιρούς και τον έχουν πάρει η Εκκλησία με τις χριστιανικές ενώσεις νέων, με τα κατηχητικά. Διεκδίκησαν οι πολιτικές νεολαίες, τα πολιτικά κόμματα να προσετεριστούν. Αυτό το κίνημα από πού ξεκίνησε, πώς ξεκίνησε. Ξεκίνησε παλιά, θα μου πείτε, και δεν ήταν διαμορφωμένη έτσι η εκπαίδευση, ούτως ώστε να μπορεί να διαμορφώσει νέους. Εγώ, αν θέλετε, στην ηλικία που θα μπορούσα να ήμουν στους προσκόπους, ένιωθα ότι εκεί πέρα είναι μια ελιτίστικη οργάνωση. Και όντως έτσι συνέβαινε. Αν δω από την πόλη μου, τη Χαλκίδα, κανένας νέος από την περιφέρεια δεν πήγε ποτέ στους προσκόπους. Μπήκαν μόνο από αστικές οικογένειες της Χαλκίδας και αυτοί ήταν. Και εμείς δεν επιδιώξαμε. Πολύ πιο εύκολα έμπαινες βέβαια στις χριστιανικές ενώσεις νέων. Το γεγονός ότι οι πρόσκοποι οι οποίοι τις περίοδους εκείνες ήταν σε μικρές ηλικίες, και αυτό παίζει το ρόλο του. Ας πούμε, οι πολιτικές νεολαίες είναι σε μια ηλικία και πάνω, ξέρω, εφήβων και πάνω. Αυτές των προσκόπων ή των χριστιανικών, μιλάμε για παιδιά μικρών ηλικιών. Εκεί που διαμορφώνουν οι χαρακτήρες, οι ιδέες κλπ. Ποιος καλείται να παίξει αυτό το ρόλο? Ποιοι είναι οι πρόσκοποι, ποιοι είναι από πίσω? Ενώ στην εκκλησία υπάρχει θεσμός από πίσω. Πέρα από αυτόν τον προβληματισμό, ήθελα να σας κάνω δύο ερωτήσεις. Το 1919 είπατε ότι σκοτώθηκαν σε δύο πόλεμοι, ήταν, κάπως το διευκρίνησε ο συνάδελφος, οι Τσέρτες, είπατε, στη Μικρά Ασία. Αυτοί είναι, είχαν όπλα. Πώς πήγαν δηλαδή, πώς τους σκοτώσαν ως ομάδα? Μπορείτε να το εξηγήσετε λίγο αυτό? Μην διακόπτετε, να ολοκληρώσω την τοποθέτηση του. Το δεύτερο. Πώς θα απαντήσουν, κύριε Σιμών. Μπορείτε να μας εξηγήσετε κάτι, είπατε, για τα οικονομικά του προσκοπισμού και πώς εσείς συντηρήσετε, γιατί παντού κρατάτε χώρους όπου μαζεύονται αυτοί. Τα οικονομικά του σώματος των προσκόπων, από πού προέρχονται? Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Έχει κλείσει ο κατάλογος των ομιλητών. Νομίζω έχουν διατυπωθεί ερωτήματα. Μπορείτε, κύριοι, να ξεκινήσετε τις απαντήσεις σας. Ποιος θα ξεκινήσει από τους δυο? Ο κύριος Μητρομάρας. Ορίστε, κύριε Μητρομάρα, όσο χρόνο θέλετε. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε, και κύριες και κύριοι βουλευτές για τις ερωτήσεις. Θα προσπαθήσουμε να δώσουμε τις διευκρινήσεις. Πολύ σωστά επεσήμανε ο κύριος Πρόεδρος ότι έχει διαφοροποιηθεί
η ανάγκη για την διαμόρφωση οικολογικής συνείδησης με το πέρασμα των ετών. Πράγματι, τα παλιότερα χρόνια η ζωή στη φύση δεν ήταν τόσο το ζητούμενο, ήταν κάτι αυτονόητο. Είχαν όλα τα παιδιά την ευκαιρία να ζουν και να αποκτούν εμπειρίες και βιώματα στη φύση. Σιγά σιγά με την αστικοποίηση και ιδίως στα μεγάλα αστικά κέντρα, αυτό τα τελευταία χρόνια έχει γίνει επιτακτικό και ακριβώς γι' αυτό το λόγο τα προγράμματα τα οποία διαμορφώνουμε αποσκοπούν στο να καλλιεργηθεί περιβαλλοντική και οικολογική σύνδεση στους νέους ακόμα και στις πόλεις. Έτσι λοιπόν πλέον επιδιώκουμε να είναι συχνή η παρουσία των παιδιών και των νέων στη φύση και με εκδρομές οι οποίες πραγματοποιούνται και με δραστηριότητες στη φύση, αλλά βέβαια και με δυνατότητες που μας παρέχονται στο ίδιο το αστικό κέντρο. Για παράδειγμα, έχουμε κατά καιρούς αναπτύξει προγράμματα όπως το iForo, προσκοπικό σύστημα, το οποίο ουσιαστικά μαθαίνει στα νέα παιδιά πώς μπορούν σε ένα αστικό περιβάλλον να κάνουν ενέργειες τέτοιες, οι οποίες συμβάλλουν ακόμα και από ένα κτίριο, σε μια πόλη, στην προστασία του περιβάλλοντος και στην αποτροπή της κλιματικής αλλαγής. Δηλαδή, επιδιώκουμε να χρησιμοποιούμε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, επιδιώκουμε να χρησιμοποιούμε υλικά ανακυκλώσιμα, τέτοιες μικρές και καινούργιες ιδέες που τα παιδιά δεν τις γνωρίζουν καταρχήν, να τις βάλουμε ως τρόπο ζωής και μέσω αυτού να βοηθήσουμε σε αυτό το κομμάτι. Θα ήθελα να πω ότι τα τελευταία χρόνια παρατηρούμε ότι τα νέα μέλη τα οποία έρχονται στο Σώμα Αλληλήνων Προσκόπων, στον προσκοπισμό, είναι περίπου ετησίως 3.000. Και είναι κυρίως στις μικρές ηλικίες, στις ηλικίες του Δημοτικού, Δευτέρα, Τρίτη Δημοτικού, γιατί πραγματικά και οι γονείς βλέπουν τον προσκοπισμό ως μια πολύ όμορφη και χαρούμενη δραστηριότητα για τα παιδιά, δημιουργική, γιατί μαθαίνουν νέα πράγματα, παίρνουν εμπειρίες τις οποίες τους συντροφεύουν στην υπόλοιπη ζωή τους. Η τάση μας τα τελευταία χρόνια είναι αυξητική, της τάξης των περίπου 700 νέων μελών κάθε έτος, το οποίο δικαιολογείται διότι τα νέα μέλη που εισέρχονται στη μικρή ηλικία ολοκληρώνουν τον κύκλο τους ως ανήλικα μέλη του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων και κάποια στιγμή, ανάλογα και με την επαγγελματική σταδιοδρομία που ακολουθούν στο μέλλον, είτε παραμένουν είτε αποχωρούν από την κίνηση ή από την ενεργό κίνηση, γιατί είναι πολύ σημαντικό ότι εκτός από τα ενεργά μέλη μας, τα οποία συνυπολογίζουμε ουσιαστικά στους αριθμούς μας, υπάρχει ένας πολύ μεγάλος κύκλος ανθρώπων οι οποίοι έχουν περάσει από τον προσκοπισμό και στηρίζουν αθόρυβα τον προσκοπισμό χωρίς να φαίνονται ως εγγεγραμμένα μέλη μας. Είναι οι υποστηρικτές που έχουμε σε κάθε γειτονιά, σε κάθε προσκοπικό σύστημα σε όλη την Ελλάδα, οι οποίοι όταν πλέον για λόγους σπουδών, για λόγους δουλειάς ή για άλλους λόγους δεν επιθυμούν να είναι στο προσκήνιο, παρόλα αυτά παραμένουν δίπλα και πλάι στους ανθρώπους που παίζουν το προσκοπικό παιχνίδι σε κάθε γειτονιά. Άρα ουσιαστικά οι υποστηρικτές και η βοήθεια που δεχόμαστε από αυτούς είναι πολύ μεγάλη και αν τους προσμετρούσαμε σίγουρα τα νούμερα θα ήταν διαφορετικά. Θα ήθελα να σταθώ στο θέμα του οδηγισμού που έθεσε η κυρία Βαγενά. Πράγματι, παλαιότερα και από ιδρύσεώς του, ο προσκοπισμός ήταν μόνο για αγόρια. Αντίστοιχα, λοιπόν, υπήρχε ο οδηγισμός μόνο για τα κορίτσια. Πλέον, από τα τέλη της δεκαετίας του 70, τόσο οι πρόσκοποι όσο και οι οδηγοί παίρνουν αντίστοιχα και κορίτσια οι πρόσκοποι και αγόρια οι οδηγοί. Πλέον τα δύο σώματα είναι ουσιαστικά αδελφά σώματα, έχουν τον ίδιο σκοπό, το ίδιο όραμα και δεν είναι τυχαίο που οι ιδρυτές τους σε παγκόσμιο επίπεδο ήταν σύζυγοι. Ο Μεν Μπέιντεν Πάουλ ίδρυσε τον προσκοπισμό, η σύζυγός του, η Όλαβ Πάουλ, ίδρυσε τον οδηγισμό. Πλέον λοιπόν συμπορεύονται τα δύο σώματα, έχουν το κοινό όραμα και σε παγκόσμιο επίπεδο συνεργάζονται στενά για την επίτευξη της αποστολής και του προσκοπισμού και του οδηγισμού. Στο πλαίσιο αυτό πρέπει να πούμε ότι η θέση των κοριτσιών και των γυναικών στον προσκοπισμό πλέον πάντα μάλλον ήταν καταρχήν ισότιμη με τους άντρες, δεν υπήρχε ποτέ κάποια διαφοροποίηση ως προς αυτό. Ήδη στα νούμερά μας φαίνεται ότι την πλειοψηφία την έχουν τα κορίτσια, οι νέες και οι γυναίκες σε επίπεδο περίπου 52%. Είναι παραπλήσιο με τον πληθυσμό μας γενικά στην Ελλάδα. Υπάρχει μια αντιστοιχία. Κατά αυτόν τον τρόπο φαίνεται ότι έχουμε κατά τη περισσότερα κορίτσια από ότι αγόρια. Σιγά σιγά όσο περνούν τα χρόνια είναι ιδιαίτερα σημαντικό ότι βλέπουμε
νέες κοπέλες, γυναίκες που αποκτούν βασικούς ρόλους στον προσκοπισμό, αποκτούν δηλαδή καθήκοντα εξαιρετικά σημαντικά τόσο στα συλλογικά διοικητικά όργανα του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων, όσο βέβαια και στις ομάδες στρατηγικού σχεδιασμού που έχουμε για κάθε δραστηριότητά μας. Αυτό βλέπουμε ότι είναι αυξητικό, ότι σιγά σιγά αποκτούν όλο και περισσότερες νέες την ευκαιρία να ασχοληθούν με αυτό. Οπότε θα έλεγα ότι δεν υπάρχει κάποιο ζήτημα ως προς το αν είναι ανδροκρατούμενο ή όχι το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων. Αντίστοιχα βλέπουμε ότι σιγά σιγά οι γυναίκες έχουν πολύ σημαντικά καθήκοντα. Αναφορικά με τους ναυτοπροσκόπους, θα ήθελα να πω ότι σχεδόν σε κάθε σημείο που είναι κοντά στη θάλασσα υπάρχουν ναυτοπρόσκοποι. Υπάρχουν στην Κέρκυρα, στη Θεσσαλονίκη, στη Ρόδο, στην Κρήτη, στην Μύκονο, στη Σύρο, στην Μυτιλίνη, φοβάμαι μην ξεχάσω κάποια περιοχή. Στοιχείο, γενικά όπου υπάρχει θαλάσσιο στοιχείο υπάρχουν ναυτοπρόσκοποι. Εξίσου σημαντικό όμως είναι ότι υπάρχουν ναυτοπρόσκοποι και σε περιοχές οι οποίες δεν έχουν θάλασσα, ακριβώς διότι όπως είπαμε και νωρίτερα, δίνουν έμφαση σε δράσεις που έχουν να κάνουν μεν με τη θάλασσα, αλλά δεν είναι αποκλειστικά, δεν πραγματοποιούνται αποκλειστικά με λέμβους ή με άλλα μέσα θαλάσσια. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν και περιοχές οι οποίες ενώ είναι σε μεγάλα αστικά κέντρα χωρίς θαλάσσιο μέτωπο, παρόλα αυτά αναπτύσσονται ναυτοπροσκοπικές δραστηριότητες και μάλιστα υπάρχουν και ναυτοπροσκοπικά συστήματα τα οποία αποκτούν λέμβους ακόμα και αν δεν είναι κοντά η θάλασσα. Τα υπόλοιπα θα τα καλύψει ο πρόεδρος του Ιδρύματος. Εγώ από την πλευρά μου και κλείνοντας θα ήθελα να ευχαριστήσω να σας ευχαριστήσω κύριε Πρόεδρε για την πρωτοβουλία σας και σας κυρίες και κύριοι βουλευτές για την παρουσία σας σήμερα εδώ. Είναι πολύ σημαντικό για το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων να γνωρίζει ότι έχει τη στήριξη του Ελληνικού Κοινοβουλίου και της Ελληνικής Πολιτείας στο έργο που επιτελεί. Πραγματικά ο καλός λόγος, το μπράβο το οποίο ακούμε είναι αυτό που μας δίνει όθηση να συνεχίζουμε, είναι αυτό το οποίο μας δείχνει ότι το έργο που επιτελούν οι Έλληνες πρόσκοποι αναγνωρίζεται στην ελληνική κοινωνία και ουσιαστικά μας δίνει νέες προοπτικές για να κάνουμε ακόμα περισσότερα πράγματα, να προσφέρουμε ακόμη περισσότερο τόσο στην προστασία του περιβάλλοντος όσο και στην κοινωνική μας προσφορά και μέσω αυτού να προσπαθήσουμε και εμείς να συμβάλλουμε, γιατί η δουλειά μας είναι η συμβολή στην ενεργοποίηση των νέων ως χρησίμων πολιτών που θα εμπλακούν ενεργά στα κοινωνικά δρόμενα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Πρόεδρος να έρθει. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι βουλευτές, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πολύ για τα πολύ ωραία λόγια που μας είπατε και για την ενθάρρυνση που μας δίνετε να συνεχίσουμε το έργο μας. Και εμείς οι λίγο πιο μεγάλοι βοηθώντας τους νεότερους και κυρίως οι νεότεροι οι οποίοι είναι στην πρώτη γραμμή κάθε Σαββατοκύριακο, όπως είπε και ο γενικός μας, σε 350 σημεία της χώρας, δίνοντας ενασχόληση σε περίπου 25.000 παιδιά. Θα ήθελα να πω ότι ο προσκοπισμός είναι μια ιδιαίτερα οικονομική ενασχόληση για τους γονείς. Η συνδρομή μας, η ετήσια που θέλουμε, πολλές φορές δεν την παίρνουμε, είναι 25 ευρώ το χρόνο. Δεν υπάρχει νομίζω άλλο ίδρυμα ή σωματείο ή οτιδήποτε που ασχολείται με παιδιά που να έχει μια τόσο, δεν θα έλεγα φθηνή, θα έλεγα οικονομική συμμετοχή. Και αν κάποιο από τα παιδιά μας δεν μπορεί να τα δώσει, τότε βρίσκουμε τρόπους μέσα από τις χορηγίες μας να καλύψουμε αυτό το ποσό. Άρα ο προσκοπισμός νομίζω ότι είναι η οικονομικότερη ενασχόληση των παιδιών μας σήμερα στην Ελλάδα. Θέλω να πω επίσης ότι βεβαίως υπήρχαν περίοδοι που ο προσκοπισμός ταυτίστηκε με άλλους θεσμούς και είναι αναμφισβήτητο αυτό. Υπήρχαν και περίοδοι που ταυτίστηκαν πάλι με άλλους θεσμούς. Στην αρχική μου ομιλία είπα το 1920 και τα λοιπά, υπήρχε μια περίοδος όπου ο προσκοπισμός άνθησε σε ιδιαίτερα λαϊκές γειτονιές, Πέραμα, Πειραιάς, Νέα Ιωνία, Θεσσαλονίκη, Χαλάστρα κλπ. Δεν ξέρω αν υπάρχουν εδώ βουλευτές από την Βόρεια Ελλάδα, από τη Θεσσαλονίκη, όπου μπορούν να πούν και να δουν ότι έχουμε προσκοπισμό και σε ιδιαίτερα λαϊκές γειτονιές. Συγκεκριμένα,
Επίσης θέλω να πω ότι στην περιοχή της Εύβοιας έχουμε ένα πάρα πολύ δυνατό και μεγάλο σύστημα στην λίμνη της Εύβοιας, το οποίο ανθεί και δρά προσκοπικά πάρα πολλά χρόνια τώρα. Θα ήθελα να αναφερθώ λίγο στο τι θέλουμε, τι βοήθεια θα μπορούσε να μας προσφέρετε εσείς οι βουλευτές και η Βουλή των Ελλήνων. Και όχι περισσότερο για τον προσκοπισμό καθαρά, αλλά περισσότερο θα έλεγα, θα θέλαμε αν υπήρχε μια επιτροπή που θα μπορούσε να συζητήσει περισσότερο για τον θεσμό της νεολαίας και του εθελοντισμού σήμερα. Τα κύρια προβλήματα που μας απασχολούν σαν συμμέτοχους είναι το Εθνικό Συμβούλιο Νεολαίας, το οποίο δυστυχώς τα τελευταία χρόνια έχει ατονίσει. Ξέρετε, το ΕΣΥΝ είναι η ομπρέλα θεσμός στην οποία συμμετέχουν και οι πολιτικές και οι κομματικές και οι μη κομματικές οργανώσεις, και εκεί το Σώμα Ελεοπροσκόπων έπαιζε έναν πολύ σημαντικό ρόλο πολλά χρόνια. Δυστυχώς τα τελευταία χρόνια, όχι εξαιτίας αυτής της κυβέρνησης αλλά όλων των προηγουμένων κυβερνήσεων, έχει ατονίσει σαν θεσμός. Και είναι κρίμα, γιατί το ΕΣΥΝ αντίστοιχα ανταποκρίνεται και στο Youth Forum της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ένα σημαντικό κομμάτι να μπορέσουμε αυτό με τη βοήθειά σας να το ξανααναπτύξουμε. Ένα δεύτερο σημείο που θα προτείναμε σε εσάς είναι ότι η νομοθεσία για τον εθελοντισμό και για τις ΜΚΟ χρειάζεται επιγόντως, θα έλεγα αύριο, να εναρμονιστεί με τα διεθνή πρότυπα. Σε αυτό το σημείο τον εθελοντισμό, την πιστοποίηση των εθελοντών, την πιστοποίηση ποιοι ασχολούνται με νέους ανθρώπους, με νέα παιδιά, χρειάζεται οπωσδήποτε να τον ξαναδείτε. Και αν θέλετε, είμαστε εδώ να συνδράμουμε σε αυτή την προσπάθειά σας, γιατί εμείς προσπαθούμε. Την Τετάρτη είχαμε μια συνάντηση με τον κύριο Υπουργό της Παιδείας, μια πάρα πολύ παραγωγική συνάντηση, όπου συζητήσαμε, όπως έχουμε και μια, οφείλω να πω, μια πάρα πολύ καλή συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς και με τον κύριο Παυσανία, που μας συμπαραστέκεται στο έργο μας. Και εκεί εμείς ήδη κατορθώσαμε και πιστοποιήσαμε την εκπαίδευσή μας σε ό,τι αφορά τον αυτοπροσκοπισμό, αλλά θα θέλαμε να πιστοποιήσουμε και την εκπαίδευσή μας όσον αφορά την ζωή στο ύπαιθρο, τις κατασκευαστικές δραστηριότητες και γενικά ό,τι αφορά ανθρώπους που μετέχουν με νέους εκδρομές. Και ένα σημαντικό κομμάτι, σε άλλες χώρες όπως η Γαλλία έχει προχωρήσει πάρα πολύ αυτό το πράγμα, εμείς έχουμε μείνει πίσω. Θα ήταν ένα σημείο που θα μπορούσατε εσείς να το πάρετε και εμείς μπορούμε να συνδράμουμε. Ένα βασικό σημείο που μας καίει και θα μπορούσαμε να κάνουμε τον προσκοπισμό ακόμη πιο λαϊκό και ακόμη πιο συμμετοχικό σε όλους, θα ήταν αν μπορούσαμε να είχαμε κάποια κρατική επιχορήγηση. Γνωρίζουμε ότι αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο και συζήτηση που είχαμε και με τον κύριο Υπουργό, είπαμε ότι τα βγάζουμε πέρα, θα θέλαμε τη βοήθειά σας, αλλά θα μπορούσατε να μας βοηθήσετε σε άλλα πράγματα, όπως είναι η νομοθεσία μας για τους χώρους υποδομών μας. Σαν Έλληνες πρόσκοποι έχουμε περίπου 38 προσκοπικά κατασκηνωτικά κέντρα διάσπαρτα σε όλη την Ελλάδα. Με καλή υποδομή, εκεί όμως έχουμε σημαντικά προβλήματα εναρμόνισης με την νομοθεσία στο πώς μπορούμε να δεχόμαστε εκεί νέα παιδιά και ανθρώπους. Και αυτό είναι ένα σημείο που θα θέλαμε να συζητήσουμε κάποια στιγμή, γιατί μπορεί και αυτό να βελτιωθεί, έτσι ώστε να μπορούμε να φιλοξενούμε σε αυτά τα κέντρα όχι μόνο προσκόπους που κάνουμε τώρα, αλλά και παιδιά από τον κοντινό Δήμο ή από κάποιον πιο μακρινό Δήμο, από οπουδήποτε αλλού. Αυτό αυτή τη στιγμή δεν μας επιτρέπεται. Είναι κλειστά, αν θέλετε έτσι, σε εισαγωγικά, μόνο για τα μέλη μας. Εμείς θέλουμε να το ανοίξουμε αυτό το πράγμα. Γιατί θέλω να σας πω επίσης ότι έχουμε μια πάρα πολύ καλή συνεργασία και με τους τοπικούς φορείς στους Δήμους, αλλά και με τις περιφέρειες της χώρας. Έχουμε σημαντική βοήθεια από τους τοπικούς άρχοντες, οι οποίοι βλέπουν το έργο που παράγουμε στο τοπικό επίπεδο, το βλέπουν πολύ πιο κοντά, γιατί είναι μικρές περιοχές και μπορούν να το δουν και μας συνδράμουν, και εκεί θέλουμε τη βοήθειά σας. Τέλος, όπως ακούστηκε εδώ από τους συναδέλφους σας, θέλουμε να αναβιώσουμε το θεσμό της Ελληνικής Προσκοπικής Κοινοβουλευτικής Ένωσης. Και ασφαλώς να το διευρύνουμε, κυρία Βούλτεψη, χρωστάμε πολλά στον Ακέλα, τον πατέρα σας. Πραγματικά έχουμε μαζί μας και τον κύριο Γιάννη Τζεν, υπήρξε προηγούμενα πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Σώματος, ήταν πληρεξούσιος υπουργός Α, και θέλουμε να είναι ο άνθρωπος που θα μας βοηθήσει μαζί με εσάς να αναβιώσουμε το θεσμό της Ελληνικής Προσκοπικής Κοινοβουλευτικής Ένωσης. Το 1997 είχαν υπογράψει 52 μέλη του τότε Ελληνικού Κοινοβουλίου. Από αυτούς σήμερα βλέπω μόνο ότι ο Βαγγέλης ο Βενιζέλος, ο Μανώλης ο Κεφαλογιάννης,
ο Γιάννης ο Κεφαλογιάννης, ο Νιώτης, ο Θόδωρος ο Πάγκαλος, η κυρία Πετραλιά, είναι ακόμη στη Βουλή. Παρ' όλα αυτά έχουν περάσει από τις τάξεις του ελληνικού προσκοπισμού. Συγγνώμη, εντάξει. Εντάξει. Πάντως ήταν μέλος μας και υποστηρικτής μας και θέλω να πω ότι έχουν περάσει από τις τάξεις μας άνθρωποι και βουλευτές από όλο το συνταγματικό τόξο. Από, όπως είπα, τον Αποβιώσαντα, τον Ορέστη, τον Κολοζόφ, μέχρι τον Μιλτιάδη, τον Έβερτ. Και θα θέλαμε να το αναβιώσουμε αυτό. Θεωρούμε ότι μία προσκοπική κοινοβουλευτική ένωση μπορεί να συνδράμει και το δικό μας έργο, αλλά μπορεί να αφουγκραστεί και συμμετέχοντας σε εκδηλώσεις των νέων μας και τα νέα τα παιδιά. Γιατί θέλω να πω ότι αν συμμετάσχετε κάποτε σαν παρατηρητές σε μία γενική συνέλευση του σώματος, θα δείτε ότι ο μέσος όρος είναι κάτω από 30 αυτών που συμμετέχουν και εκεί θα αφουγκραστείτε πραγματικά, γιατί είναι μέλη από όλη την Ελλάδα που συμμετέχουν, θα αφουγκραστείτε πραγματικά τον παλμό της νεολαίας, όπου θα ακούσετε και τις απόψεις τους για όλα όσα συμβαίνουν σήμερα και την κριτική τους σε αυτούς που κάθε φορά, κάθε 4 χρόνια διοικούν και κατευθύνουν το σέμελο προσκόπων. Έτσι λοιπόν, θα ήθελα να σας παρακαλέσω, όσοι θέλετε, ο κύριος Τζεν είναι εδώ, να μείνετε μαζί μας 5-10 λεπτά μετά, για να δούμε πώς μπορούμε αυτό να το κάνουμε πράξη. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη δυνατότητα που μας δώσατε να είμαστε σήμερα παρόντες και να παρουσιάσουμε το έργο μας. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ τον Πρόεδρο, τον κύριο Κανέτη. Πρέπει να πω ότι η συνεδρίαση ήταν εξαιρετικά ενδιαφέρουσα και είχε πτυχές ήδη, φώτισε πτυχές που δεν τις είχαμε όλοι κατανοήσει, πτυχές της δράσης. Μια παρατήρηση στο επικοινωνιακό, θα μπορούσα να είχατε και πιο πολλές στην προβολή σας, να είστε πιο παραστατικοί, για να δείξετε τον, όχι πιο παραστατική, να δείξουν και από τις δράσεις στιγμιότυπα, έτσι κι αλλιώς ο καθένας έχει ένα βίωμα από τον προσκοπισμό και τον αυτοπροσκοπισμό. Εγώ στη Σάμο ισχυρότερα τον δεύτερο. Νομίζω ότι έχουμε τη δυνατότητα να διευρύνουμε και την ανασυγκρότηση της ταυτότητας έτσι όπως την στοιχειοθετεί τα ίδια τα μέλη και να δυναμώσουμε την πρόσληψη και την αφομοίωση από την κοινωνία του κινήματος με τους νέους όρους όπως περιγράφηκαν από τα στελέχη του. Ευχαριστώ πάρα πολύ τους συναδέλφους. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας με νομοθετική εργασία την ερχόμενη εβδομάδα, από ό,τι έχω πληροφορηθεί. Ευχαριστώ πολύ.